Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους από την όμορφη Θεσσαλονίκη μας, από το ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107,4 στον FM. Ράδιο Μαρμίτα, άλλη μια εκπομπή ξεκινά σήμερα, εδώ στο 107,4 στον FM. Χρήστος Κιώσης, ο ηχογλύφτης της εκπομπής σήμερα. Συντροφιά Παρέτσα, μέχρι τις 10 θα πάμε. Τάσος Τρέγιας στο μικρόφωνο, ο Μίκη Μάους απουσιάζει. Ο Ζάχος θα είναι αύριο μαζί μας εδώ, είχε μια υποχρέωση ο συμπαραγός, γελάμε για το, για το Μίκη Μάους. Εγώ πάρει καλά Μίκη Μάους, το λέω αυτός, όπως λέει. Έχω όμως συντροφιά δύο πολύ καλούς φίλους, έναν πρώην συμπαραγωγό και έναν πολύ καλό φίλο που το ξέρετε από την τηλεοπτική Μαρμίτα. Είναι ο Χρήστος ο Πάσπας δεξιά. Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας. Γεια σου Χρήστο. Και είναι και ο Γιώργος ο Παναρέτου, ο Γιώργος ο Μελισσοκόμος. Χαίρετε. Για όσους το ξέρετε τηλεοπτικά από την μεγάλη συμμετοχή του στην τηλεοπτική Μαρμίτα. Καλώς ορίσατε και οι δύο. Καλώς σε βρήκαμε φίλε. Συντροφιά, θα κρατήσουμε όλο τον κόσμο του Λίμπερου, παρέτσα. Θα σχολιάσουμε φυσικά τα όσα γίνονται, τα τραγελαφικά που γίνονται τελευταία και μέσα στην εβδομάδα εδώ στην πόλη μας. Από Ολυμπιακό, από Άρη, από Μαρινάκη, από ΠΑΟΚ, για τον Ηρακλή, για ό,τι αφορά τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο εδώ της πόλης και όχι μόνο. Εδώ θα τα πούμε έτσι συντροφιά παρέτσα, πάντα με την συμμετοχή του κόσμου, γιατί ο κόσμος είναι και αυτός μέρος της εκπομπής. Πολλές φορές βάζει τα δικά του θέματα με τα μηνύματά του, με τις τηλεφωνικές γραμμές, με τις απόψεις όλων των φίλων ακροατών. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την αρκετά μεγάλη θεματολογία που έχουμε, να κάνουμε λίγο τα διαδικαστικά εδώ της εκπομπής. Λίγο κοιμά στα μακαρόνια να μας βάλεις, φιλαράκι, να μείνει σκέτο. Έτσι, δεν μπορώ το μακαρόνι σκέτο. Σε βάλε με λίγο κοιμά. Λίγο χαλάκι, άνα μπράβο. Κοντά μας άλλο ένα απόγευμα η Mazda Αμανατίδης. Εξειδικευμένο συνεργείο Mazda με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης. Το Mazda έχει το μάστορά του, διεύθυνση Παπάφη 205, τηλέφωνο για πληροφορίες στο 2310 924 931. Εξτανώ, έκσταση, εξτανώ, έκσταση. Πορκή το ψητοπολείο, αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης χοιρινός οικοτόπουλος, σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέντες, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για ένα ως τέσσερα άτομα, αλλά και ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάστε τώρα την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρετε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Άλλο ένα απόγευμα κοντά μας και η παραδοσιακή ψαροταβέρνα Care Class. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε ένα εκπληκτικό χώρο, παιδιά, με θέα όλη την παραλία της πόλης, πραγματικά σας συνιστώ να πάτε. Κυριολεκτικά δίπλα από το κύμα, δηλαδή βάζεις το ποδαράκι, ρε παιδί μου, κλατς, στο ένα μέτρο, βουτάς, κύμα. Πρέπει να πάμε μαζί. Έτσι. Απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές αλλά και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά, πάντα φρέσκα θαλασσινά ιδέσματά μας. Καλαμαράκια, τα ποδάκια, σαρδέλα, γαύρο, ολόφρες καψάρια, γαριδάρες και τα special αχνηστά μυδάκια μας. Και τι είπαμε ότι προσέχουμε στο μύδι, παιδιά. Χρήστο μου, την τριχούλα μου. Μπράβο, Χρήστο Κιώση. Το έχεις μάθει, ρε φίλε. Δηλαδή, προσέχουμε πάντα να αφαιρούμε από το μύδι την τρίχα. Γιατί, αν ούμι γένετο γίνει κάτι με την τρίχα και την φάμε, υπάρχει, ελοχεύει μεγάλος κίνδυνος να πάθουμε ζημία. Οπότε, από το μύδι πάντα αφαιρούμε την τριχούλα, παίρνουμε μετά το κέλυφος, Χρήστο μου, βάζουμε μέσα λίγο έτσι από το ζουμάκι με την καυτερή την πιπερίτσα. Παίρνουμε και το μυδάκι, το ρίχνουμε μέσα στο κέλυφος. Λοιπόν, ζουμάκι, καυτερή πιπερίτσα, το μυδάκι, αλατάκι, πιπεράκι, οπωσδήποτε, που έλεγε και ο Γκμόχ. Και τι κάνουμε? Φλόκος. Έτσι δεν έλεγε? Απογειωθείτε λοιπόν γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας στην ψαροταβέρνα Καρεκλάς και τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης λετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπυράκλας. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς με ιστορία από το 1938. Πότε ήταν? Το 32, 28, 32, 46 από τα θύματα του Άρη. Δεν έχει καμία σχέση. Ίσως να κάναν το γλέντι εκεί.
στην παράδοση της πόλης μας, λοιπόν, από το 1938 η ψαρταμένα καρεκλάς. Αργών αυτών ένα και Δημοστοκλήσο Φούλη 76 Γιώργαρε, στην Καλαμαριά, δίπλα από το ΣΑΡΚ στο Καραμπουρνάκι. Τηλέφωνο, ρεζερβέ, σημειώστε το και πάρτε επιγόντως, πάρτε εγκαίρως, γιατί σμπρώχονται, πατιούνται για να πάρουν θέση. 2310 413 230, επαναλαμβάνω, για την ψαρταμένα καρεκλάς να κλείσετε θέση, 2310 413 230. Οι υπόλοιποι φίλοι υποστηριχτές στο επόμενο μισάωρο, να μην κουράζουμε τον κόσμο και να μην κουραζόμαστε και εμείς, να μην φορτώνουμε, ρε παιδί μου, το πρώτο μισάωρο της εκπομπής μας, γιατί έχουμε και αρκετά θεματάκια. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο, φίλε Χρήστο και φίλε Γιώργο, από το αγωνιστικό κομμάτι λίγο του ΠΑΟΚ, να αναφερθούμε στις αιτίες που ο ΠΑΟΚ, ενώ πήρε το πρωτάθλημα, ενώ πήρε το κύπελο, έκανε τον ντάμπλ. Μετά από όλα αυτά και μετά από ένα καλοκαίρι, εγώ θεωρώ με μέτριες επιλογές στο μεταγραφικό κομμάτι, με πολλά προβλήματα, με αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών, με αποχώρηση προπόνητη. Το γεγονός είναι ένα, ότι ο ΠΑΟΚ πήρε τον ντάμπλ, πήρε πρωτάθλημα μετά 34 χρόνια. Εντυπωσίασε, γιατί ήταν και αίτητο, ολοκάθαρο, με 29 νίκες. Για μένα 29 νίκες έκανε ο ΠΑΟΚ, 26. Και όμως δεν παίζει Ευρώπη. Είμαστε στο Σεπτέμβριο και δεν είδαμε τον ΠΑΟΚ ούτε στους ομίλους του Europa League. Κατά την άποψή σας, και θέλω να ξεκινήσω από το φίλο τον Χρήστο, τι φταίει, ποια είναι η αιτία για όλα αυτά, και φυσικά θέλω και την πρόβλεψή σας για το φετινό πρωτάθλημα. Τι πρέπει να προσέξει, φίλε Γιώργο, ο ΠΑΟΚ, τι πρέπει να βελτιώσει, πού πρέπει να χτυπήσει και από πού πρέπει να φυλάγεται. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Θα πάμε λίγο στο αγωνιστικό και μετά θα πάμε λίγο στα καραγκιουζλίκια που γίνονται από μεγαλοπροέδρους, οι οποίοι, ενώ η ομάδα τους παίζει πρώτο μάτς στο Champions League, ανατρέπει ένα σκορ με μια ομάδα η οποία έφτασε στον τελικό του Champions League πέρσι, και αντί να μιλήσει γι' αυτό και να μιλήσει για το επόμενο μάτς που πρέπει να κερδίσει, ασχολείται με το μεγάλο του αντίπαλο και με τρόπο πάρα πολύ απαξιωτικό, στον οποίο αυτόν τον τρόπο εγώ από αρκετούς γνωστούς Ολυμπιακούς, ειλικρινά, σήμερα τον γκράζουν οι περισσότεροι. Πάμε λίγο, φίλε Χρήστο, στο αγωνιστικό κομμάτι. Στο σχόλιο. Έτσι, να τους. Τάσω να σου πω την αλήθεια. Mm. Α, έχουμε το... Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχήν, επειδή έθεσε και το θέμα της μεταγραφικής οργάνωσης. Να πούμε ότι ο Χρήστος είναι και στο ΠΑΟΚ Day, έτσι. Ναι, γράφουμε... Αρθρογραφή στο ΠΑΟΚ Day και είναι πολλές φορές και ο ανταποκριτής στα μάτια του ΠΑΟΚ Day από το γήπεδο. Του Στέλιου του Παπαντονίου, έτσι. Ακριβώς, Στέλιου του Παπαντονίου. Περαστικά, Στέλιου. Να πούμε το Στέλιου περαστικά. Περαστικά, ναι, ήταν άρρωστος. Mm. Αυτό που ήθελα να πω από θέμα οργάνωσης, μεταγραφικού σχεδιασμού κτλ. Καταρχήν, Γιώργο, παίρνεις και εσύ θέση φυσικά, έτσι, στο αυτό, έτσι, αν έχεις κάποια ένσταση, κάποιο ενδιασμό, κάτι που θες να... Δεν θέλουμε μονόλογο, θέλουμε διάλογο. Οπότε, ξεκινώντας από την μεταγραφική, από το σχεδιασμό, τέλος πάντων, από την αρχή της χρονιάς, έχουμε αλλάξει προπονητή, οπότε αλλάζει και όλο το πλάνο μέσα στον Ιούλιο και όχι... Το πλάνο αλλάζει, αλλά υπάρχει μια ομάδα, και δεν ξέρω να συμφωνήσει και ο Γιώργος, η οποία είναι φτιαγμένη και πλασμένη μια διετία και πλέον, να παίζει ένα συγκεκριμένο σύστημα, το 4-2-3-1 ή το 4-3-3. Βέβαια, ισχύει. Εκεί, εφόσον κινείται η ΠΑΕΠΑΟΚ αστραπιαία. Που έπρεπε να είναι από το Φεβρουάριο όλα αυτά. Φεβρουάριο-Μάρτιο να είναι όλα έτοιμα, έτσι. Φυσιολογικά. Τι εννοείς? Από τότε να υπάρχει ο σχεδιασμός. Σε ποιες θέσεις θέλω να πάρω παίχτες κτλ. Αλλά σου λέω, θεωρώ ότι ενδιάμεσα η αλλαγή προπονητή, με τον τρόπο που ήρθε, σου χαλάει τα σχέδια αυτά. Οπότε και ο Μπράγκο βρέθηκε σε μια δύσκολη θέση για το θέμα οργάνωσης. Ναι, αλλά... Οπότε ξαναξεκινάει τις όποιες συζητήσεις, γιατί μπορεί να ήθελε ο Λουτσέσκο, ναι, εξάρι. Α, εννοείς ότι ήθελε, ναι, άλλους. Ναι, για το σύστημα που έπαιζε, μπορεί να ήθελε άλλους ο Λουτσέσκο. Ναι, σωστά. Και άλλους ο. Και ο Φερέιρα να ζήτησε ο οχτάρι, ξέρω εγώ. Ναι, το αντίθετο. Ναι, αλλά μέσα σε όλα αυτά, ενώ αστραπιέ ο ΠΑΟΚ βρήκε προπονητή. Ναι. Και καλό όνομα από ό,τι λένε το βιογραφικό και οι Περγαμηνές. Βεβαίως. Νομίζω ότι στην έλευση ποδοσφαιριστών δεν τα πήγε και τόσο καλά. Να ακούσουμε λίγο τι ώρα είναι, όπως μας λέει ο φίλος ο, mm-hmm.
ο ηχολήπτης μας ο κύριος Κιώσης και συνεχίζουμε την πολύ ωραία κουβέντα που ξεκινήσαμε, γιατί θέλω να γίνει αυτή η κουβέντα και θέλω και τους φίλους ακροατές με μηνύματα και με τηλεφωνικές γραμμές αργότερα να τοποθετηθούν. Έχεις πάρει πιο πριν Αουγκούστο, έτσι δεν είναι, πριν το προπονητή αν δεν κάνω λάθος. Έχεις κλείσει Αουγκούστο ή πρώτες μέρες. Εσύ να μας απαντήσεις αφού το λες. Ναι, θυμάμαι ότι ήταν πριν, το, πριν την Ελλάδα. Ωραία, για να το ο θυμάσαι. Αουγκούστο, ναι. Έτσι ήταν. Okay. Η οποία ήταν επιλογή προφανώς σε συνδυασμό Λουτσέσκου με Μπράγκο. Έτσι. Mm. Και μετά έρχονται εσύ. Πώς πήρες Αουγκούστο με Λουτσέσκου ενώ ήθελε και τον Σάχοφ και τον Γκάνιας. Ναι, σωστό και αυτό. Ίσως ήθελε να ρίξει, ίσως ήθελε να ρίξει το μέσο όρο της ηλικίας. Εγώ... Δηλαδή να ήθελε παίχτη σε αυτή τη θέση με νεαρότερο σε ηλικία άλλες αντοχές συν τη μεταπολιτική. Και τι θα έκανε, θα είχε Βέρμπουμ, θα είχε Μαουρίσιο, θα είχε Κάνιας, θα είχε Σάκοφ. Ναι, υπερβολές. Απλά υπολόγιζε ότι όπως περιμένουμε εγώ, και εγώ νομίζω τώρα, μετά τον αυτόν ήρθε ο Αγκούστο. Λες μετά. Εγώ πιστεύω ότι ένας λόγος, δεν θυμάμαι αν ήρθε πριν ή μετά, αλλά ένας λόγος που είναι ο κυριότερος και είναι ο πιο σοβαρός είναι. Ήρθε, είναι επειδή υπάρχουν τα κενά. Όχι, είναι η διαφορά φιλοσοφίας. Θέλουν να διοικούν ο μπαμπάς και ο γιος, καλός ή κακός. Όλους τους προπονητές πάντα τους κάναν πέρα. Και ο άλλος, μιας και ήταν και ταμπλούχος και ήτος, κατ' εμέ δεν το ανέχτηκε. Ούτε και για το στόχο συμφώνησε. Εκεί ήταν, πιστεύω, και οι τέτοια που θέλαν να το φέρουν. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο άσχημο και με αυτό είναι που πρέπει να μας προβληματίζει. Ότι ο μπαμπάς και ο γιος, καλός ή κακός, θέλουν να κάνουν κουμάντο. Ναι, όχι εξ ολοκλήρου. Σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή, γιατί άμα θα σου πω, πες μου τρεις περιπτώσεις, δεν θα βρεις να μου πεις τρεις, θα μου πεις δύο. Όχι, εγώ μπορώ να σου πω. Το Κατσερίδη, έτσι. Και ποιον άλλο. Μπάτοφ μπορώ να σου πω. Ναι. Το ότι δεν ανανεώσαν τα χαφ, εγώ πιστεύω γι' αυτό έγινε όλη η φασαρία. Όχι δηλαδή, για τον Αγούστο. Σε χάλασε που ήρθε ο Μπερμπάτοφ στον Πάοκ, ας πούμε. Ο Μπερμπάτοφ στον Πάοκ. Ναι. Προφανώς, κοίταξε με βάση αυτά που. Δηλαδή, όταν άμαξε ότι θα έρθει ο Μπερμπάτοφ στον Πάοκ. Είπε όχι. Βασαβίδη, τι δεν θέλω. Όχι, δεν είπα δεν θέλω. Εντάξει. Εντάξει. Ήταν καθαρά. Το θέμα είναι ναι, ότι να μελετήσουν όμως και σε τι κατάσταση τον Πάοκ και ο Μπερμπάτοφ. Γιατί και οι Γαύροι πέρσι, ας πούμε, φέραν τον γιαγιά του Ρέ και το πανηγυρίζανε. Σωστό αυτό δώρο, που λες. Δώρο πρόεδρος. Σωστό αυτό που λες, αλλά μίλες μου νούμε ότι ο Πάοκ είχε Μπερμπάτοφ με 2 εκατομμύρια ευρώ στο ρόστερ του και είχε κάποιο ποτή που το λέγανε Τούντορ, ο οποίος έκανε 42 θλάσεις μέσα σε μία πραγματικά αγωνιστική περίοδο και κατά την άποψή του έφταιγε η Νέα Μεσίβρια. Ναι. Ναι, όντως. Εντάξει, δεν λέμε. Ήταν ψηλό το χόρτο. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ πιστεύω, ας πούμε, και ένας λόγος που θύμωσε ο Λουτσέσκου είναι γιατί δεν ανανέωσε, ήθελε να κρατήσει την ίδια ομάδα αυτός. Εκείνη δεν θέλει. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Ναι. Λοιπόν, για τον μεταγραφικό. Εγώ δεν τρώω παπά ότι που έκανε προχθές δηλώσεις ο Ρουμάνος δεν έφυγα για τα λεφτά από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Βρήκε πάτημα στο ότι υπήρξε μία κόντρα ανάμεσα σε κάποιους από τη διοίκηση. Και σε αυτό δεν χρειάζεται να λέμε. Ήθελε να φύγει ψηλά τις μετοχές, πολύ απλά. Όχι, όχι, σίγουρα τον πείραξαν και κάποια πράγματα. Έτσι, γιατί και μένα στη δουλειά μου, αν παρεύει κάποιος, θα μου γυρίσει το μυαλό και θα τον πω: εσύ στη δουλειά σου, εσύ βάζει τα λεφτά, ρε παιδί μου. Ναι, 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 και εγώ στο η κομμάτι. Η δουλειά σου, εσένα ποια είναι. Η επιχειρηματική σου δραστηριότητα. Ακριβώς. Κάνε την επιχειρηματική σου δραστηριότητα. Ωραία, είσαι ο εργοδότης. Είσαι ο μεγαλομέτωχος. Είσαι ο πρόεδρος. Έτσι. Ασχολείται και ο ιός και αυτά. Okay. Ο καθένας όμως πρέπει να κάνει τη δουλειά. Δηλαδή, στο αγωνιστικό κομμάτι, ποιος είναι υπεύθυνος. Ο προπονητής, το τεχνικό επιτελείο, αυτό που κάνει το scouting. Στην πρώτη στραφή, εγώ θα την πληρώσω, ρε φίλε. Δηλαδή, έτσι, τώρα, εννοείται, να σα πω τώρα κάτι, ρε φίλε. Εσύ κάνει μέλη. Έτσι, παράγει μέλη, έχει τα μελίσια, ξέρει τι λεπτομέρειε για να βγάλει και καλό μέλη και την ποιότητα του μελιού και πώ θα το προβάλλει και πώ θα το προωθήσει και πώ θα το πουλήσει και πώ θα το φας και πόσο βασιλικό πολτό πρέπει να ναι τρως, ξέρω εγώ. Γιατί, άμα φας πολύ, μπορεί να παραδείξει τον Άγιο Πέτρο να πούμε στα Μικέλ να πει κανένα καφέ. Έτσι δεν είναι. Άμπρα, μπορεί, ρε φίλε, να έρθει στη δικιά μου τη δουλειά. Στα υδραυλικά. Όχι, να μου περάσεις, ξέρω εγώ, έναν ηλιακό θερμοσύμφωνα. Θα γίνει σαν τον Τζάκονα, θα εκραγεί το σπίτι εγώ. Ναι, να το σου πάνω λέω, δεν θα κάνεις ξέρει. Ναι, βέ, εννοείται, ζημιά. Άμα κάνεις τον πονηρό, θα μπορέσεις να μου τα φτιάξεις καταρχήν. Όχι. Θα μπορέσεις να αποδώσεις τη δουλειά μου, την εργασία μου. Όχι, ρε, γι' αυτό και άρα θα κάνεις λάθος. Σε κάθε άρα ποιο είναι το συμπέρασμα, Χρήστο. Ο καθένας το συμπέρασμα στο είναι πόστο του. Φεύε. Γιατί μιλάμε για ομάδα. Όταν μιλάμε για ομάδα, αυτό εννοούμε. Ο ποδοσφαιριστής είναι για να παίζει μπάλα, να προσφέρει και να τιμά το συμβόλαιό του. Ο προπονητής είναι για να αναδεικνύει την προπονητική του ικανότητα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να χειρίζεται ανάλογα τον παίκτη και με άριστα το 10, αν ένας παίκτης είναι του 5, να τον κάνει του 7, έτσι και να παίρνει τα αποτελέσματα. Η διοίκηση είναι για να ασκεί διοίκηση
και να έχει τα οικονομικά τακτοποιημένα κτλ. Σωστό. Έτσι. Ο κόσμος είναι για να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή, ο καθένας μέσα σε μια ομάδα, γι' αυτό ονομάζεται ομάδα, ακριβώς, έχει μια συγκεκριμένη θέση, μια συγκεκριμένη εργασία. Όταν εγώ θα πάω να μπω να κάνω τον ηχολήπτη και δεν ξέρω ποιο κουμπί πατάω, αν με βγάλω γραμμή για να βγάλω τη γραμμή προς τα έξω, θα κάνω λάθος. Σκέψου να παρενέβαινε οποιοδήποτε μεγαλομέτωχος ή πρόεδρος στη δουλειά του γραφείου τώρα, τύπου. Που το γραφείο τύπου είναι αυτό που πρέπει να προστατεύσει όλους τους υπόλοιπους. Έτσι. Από εκεί και μετά. Μιλάμε γενικότερα. Έφυγε ο Λουτσέσκο. Εντάξει, ό,τι έγινε, έγινε. Καλός κακός. Όντως, καλός ή κακός έφυγε. Ήρθε ο Άμπελ Φερέιρα. Ναι, ήταν αυτό. Ότι πήραν έναν προπονητή ο οποίος δεν είχε τη δικιά του φιλοσοφία. Για μένα εκεί αυτό είναι ίσως ένα λάθος. Την παλιά φιλοσοφία. Γιατί αλλάζει η φιλοσοφία Λουτσέσκου με Φερνάντο. Φερέιρα. Και παίζει 4-4-2 σύστημα. Και άμα το προσέξατε σε όλα τα παιχνίδια, θέλει να παίξει από το κέντρο με Ελκαντουρί. Γι' αυτό το λόγο ήθελε να δώσει βάση και στο σπίτι. Ελκαντουρί δεν έπρεπε, δεν ήταν να φύγει. Ναι, αλλά μέσα στον Αύγουστο ο Φερέιρα λέει δηλαδή, ότι ο Ελκαντουρί είναι από τους καλύτερους παίκτες που έχω προπονήσει. Σκέψου πώς ήταν ο χειρότερος. Ο Φερέιρα, τον Ελκαντουρί, τον είδε 3 εβδομάδες και το είπε. Εμείς το βλέπουμε, ξέρω εγώ, καμιά τριετία το βλέπουμε, διετία. Σε άλλη θέση όμως. Εγώ σε αυτό το κομμάτι με λίγα λόγια, τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Δεν πήρε ούτε φορ, δεν πήρε ούτε αριστερό που στο φύλακα, δεν πήρε αυτούς που έπρεπε να πάρει. Έδωσε και τον Κουλούρη, δηλαδή όχι μόνο δεν πήρε φορ, έδωσε και ένα καλό φορ. Και πήγε να πάρει την πρόκριση στους ομίλους του Champions League, μετά από κατάκτηση πρωταθλήματος double κτλ. Με ένα παίκτη, ο οποίος στην ουσία, αν ρωτούσες 100 παοξίδες τον Μάιο, θα είναι ρε παιδί μου το χρόνο ο Ελκαντουρί στον ΠΑΟΚ, θα σου λέγανε 102 όχι. Όχι, ναι, ήταν ο πρώτος για να φύγει. Ναι, μαζί με Τσάχοφ και Κάνιας. Και το τραγικό είναι ότι και αυτοί που ήρθαν όμως δεν... Το έγκλημα τι ακριβώς έχει γίνει. Γενικώς υπάρχει πολύ προβληματισμός. Εγώ ρωτάω τι ακριβώς έχει γίνει, ας πούμε, και με το παιδάκι, το Μελιόπουλο, ας πούμε. Είναι αυτό πολλά πράγματα. Είναι άλλο κομμάτι. Είναι πολλά κομμάτια στο μάτι. Ο Μελιόπουλος δεν ήταν έτοιμος για να μπει, ιδίως στα ευρωπαϊκά μάτς, και να διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ με το Μελιόπουλο την είσοδό του ή στο Europa League. Δεν λέω να παίζει βασικός. Αλλά εγώ, αν ήμουν ο Μελιόπουλος και έβλεπα τον Ελκαντουρί, μπορεί να έλεγα και να μην παίξω κι εγώ. Εσύ, αν ήσουν ο Μελιόπουλος, θα έπρεπε να κάνεις υπομονή και να μην τρελαθείς. Γιατί η δουλειά σου. Και ο Σαλπικίδης έκανε τότε υπομονή, πήγε δανεικός. Και ο Αθανασιάδης, ο Κλάος πήγε δανεικός. Και ο Πελκίνιο πήγε δανεικός και ξαναγύρισε. Και ο Κουλουράκος πήγε δανεικός. Και είδατε ότι όλοι έχουν διαπρέψει. Ο Σαλπικίδης δεν έκανε καριέρα, δεν πήρε λεφτά. Ο Πέλκας δεν κάνει καριέρα, δεν παίρνει λεφτά. Ο Κλάος δεν πήρε φράγκα, άσχετα να τον έφαγε. Ξέρω εγώ το ξέρω το κεφάλι. Ε, ναι, ποιος δεν πήρε. Άρα λοιπόν, ο Γιαννούλης δεν πήγε το παιδί στον Ατρόμητο. Ναι. Εσύ ρε Μελιόπουλε, τι ήθελες δηλαδή, στα 19 να είσαι δεκάδα στον ΠΑΟΚ. Όχι, θα κάτσεις εκεί και θα περιμένεις όπως περίμεναν οι άλλοι. Και όταν κρίνουν οι υπεύθυνοι ότι είσαι ικανός να παίξεις τη δεκάδα, θα παίξεις. Θα σου δοθούν ευκαιρίες, όπως δόθηκαν σε όλους. Άρα πώς θα γίνει ρε Μελιόπουλε. Ο ΠΑΟΚ έχει 15 δανεικούς αριστερά δεξιά. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Λάμπρου τι να πει δηλαδή. Ναι, αυτό το παιδί πραγματικά τι να πει. Που κάνει υπομονή και περιμένει να του δοθεί ευκαιρία. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα. Και άλλωστε, τι είπαμε, αυτό είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν, Τάσο. Ότι ο Λουτσέσκο ή οποιοδήποτε Φερέιρο ή οποιοδήποτε προπονητής, αυτός θα έχει την ευθύνη της κακής απόδοσης του παίχτη. Ναι, μεν θα πούμε ο κόσμος ότι έπαιξε χάλια ο Χίψη Μελιόπουλος, αλλά την ευθύνη την έχει ο προπονητής που υποτίθεται εμείς αυτό θα υποστηρίζαμε, τον βλέπει κάθε μέρα στην προπόνηση. Λοιπόν, και εφόσον κρίνει ότι δεν μπορεί να παίξει. Συζητήσαμε και είπαμε ότι δεν γίνανε κάποια πράγματα και νομίζω ότι συμφωνούμε και οι τρεις. Ναι, γίνανε λάθη. Ναι, γίνανε κάποιες λάθος κινήσεις. Και το μόνο που σώζει. Αλλά, Τάσο, θέλω λίγο μία μικρή παρένθεση πάνω σε αυτό εδώ. Γίνανε κάποιες κινήσεις με την προϋπόθεση ότι περιμένω Βέρμπλουμ, Φιερίνια, Μαουρίσιο και δεν μπορώ να σου αφήσω έξω. Γι' αυτό και πήρα Εσίτη. Σκέψου τώρα ότι ο Εσίτη, υποθετικά, που σου έχει βγάλει τώρα πόσα παιχνίδια ως βασικός, θα είναι μεταξύ πάγκου και βασικής θέσης αν γυρίσει ο Μαουρίσιο, ο οποίος, αν διάβασα καλά στο ρεπορτάζ, έχει ξεκινήσει να μπαίνει στο οικογενειακό διπλό. Στο Βέρμπλουμ έχουμε θέμα μόνο. Πιστεύω σε 15 μέρες. Θα είναι έτοιμος οπότε ο Τάσο, μιλάμε για έναν παίχτη που φέρανε μεταγραφή που έχει παίξει τώρα βασικός. Με Άγιαξ 2 παιχνίδια. Με Μπρατισλάβα άλλα 2 παιχνίδια. Και 3 παιχνίδια πρωταθλήματος. 2, 4 και 3, 7 παιχνίδια.
και παίζει τώρα με τον Άρη, ο οποίος σκέψου ότι αυτόν τον παίχτη που τον έχεις τώρα βασικό θα τον έχεις στον πάγκο για να παίζει ο Μαουρίζιο που προφανώς είναι καλύτερος. Ή θα αποδειχθεί αν θα επιστρέψει στην ίδια κατάσταση, έτσι. Είναι και αυτό ένα ζήτημα μετά από ένα τραυματισμό. Τώρα τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ όμως, γιατί είδαμε ότι μετά το παιχνίδι του Άγιαξ μέσα στο Άμστερνταμ, ο ΠΑΟΚ προβληματίζει την απόδοσή του. Και δηλαδή, πολύ είδαμε δύο μάτς στην Ευρώπη με αυτούς τους παγοπόλυδες της Σλοβακίας, με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Ιδίως το ένα εκεί πέρα δηλαδή ήταν απογοητευτικός ο ΠΑΟΚ με αποκορύφωμα να φάει τον γκολ στο 94 που έμενε να είναι και το μοιραίο. Εκείνο ήταν στην ουσία που. Δηλαδή εγώ τον ΠΑΟΚ δηλαδή εγώ ξαναείδα πραγματικό ΠΑΟΚ στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου στην Τούμπα με την Σλόβαν Μπρατισλάβας, εκεί που το κάναμε ένα 2-3. Είπα θα πάει 4-1. Τρία λεπτά και λέω τελείωσε, εδώ είμαστε. Μια χαρά, περάσαμε. Ακριβώς, αλλά. Δηλαδή μετά έχει το μάτς με τον Πανετολικό. Ναι, 2-1. Το 2-1 που. Έχει το μάτς με την. Πανιόνιο. Τον Πανιόνιο 2-1. Πάλι 2-1. Έχει το μάτς με τον Ατρόμητο 2-3. Δηλαδή, άλλο ένα πρόβλημα που έχουμε εντοπίσει είναι ότι ο ΠΑΟΚ φέτος, σε ό,τι μάτς επίσημο έδωσε, έφαγε γκολ. Ναι. Δεν υπάρχει ένα μάτς που να μην έφαγε γκολ. Είναι πρόβλημα αυτό. Και αυτό, αυτό δικαιώνει αυτό που είπαμε από την αρχή της κουβέντας που ξεκινήσαμε να κάνουμε. Ότι το να περάσεις ένα άλλο σύστημα προπονητικό, ένα 4-4-2, σε μια ομάδα η οποία γνωρίζει να παίζει ένα διαφορετικό για μια διετία, χρειάζεται μια πίστοση χρόνου. Χρειάζεται. Τώρα, αυτή η πίστοση χρόνου ευχόμαστε και ελπίζουμε να όπως μην. Όπως και ο Λουτσέσκου την είχε, έτσι, στους πρώτους δύο μήνες. Να μην στοιχήσει. Ναι, βέβαια. Αλλά μην ξεχνάμε λίγο κάτι, γιατί το ακούω πολύ το λένε αυτό. Ο Λουτσέσκου είχε πίστοση χρόνου γιατί είχε και καινούργια ομάδα σαν ομάδα. Για εγώ γι' αυτό δεν δικαιολόγω αυτό. Σαν υλικό. Ναι. Σαν υλικό. Εδώ η ομοιογένεια είναι τεράστια. Μα και φέτος έχει ήδη μεγάλη διαφορά. Σκέψου, Γιαννούλης, Εσίτη. Μισό λεπτό, να πιάσουμε αυτό που ο τεχνικός διευθυντής το είπε. 9 στους 11 του κυπέλου παίζουν, δεν είναι μεγάλη διαφορά. Ο ίδιος ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του. Ναι, όταν αλλά σκέψου, όταν έχεις ένα Ζαμπά που πέρσι έπαιζε βασικός και σκύλιαζε, φέτος δεν σου βγάζει αυτό που έβγαζε πέρσι. Ναι, αλλά άρα ο παίκτης υπάρχει, αυτό δεν είναι. Καινούργια προσθήκη και ο Λιμιός. Ναι, υπάρχει όμως ο παίκτης. Ο παίκτης υπάρχει, το ότι δεν υπάρχει, αλλά δεν προσφέρει τα αναμενόμενα. Όπως και ο Μπίσεσβαρ, μετά το μάτσο Άμστερνταμ. Ακριβώς. Σαν να κάνει αγκαρία είναι. Ναι, βέβαια. Περπατάει. Να σου πω για ποιον άλλο. Βαρέλα. Πήρε τα τριπλά λεφτά και δεν υπάρχει φέτος. Ναι, αλλά ο Πασχαλάκης. Δεν αναιρεί την ότι ο Πασχαλάκης, ό,τι πάει μέσα γράφει. Ψυγείο να τον πετάξει, κόλτα θα φάει. Ναι, αυτό ναι, δηλαδή, δεν αναιρεί την ομοιογένεια. Βάλε μου λίγο ο Ζήφκοβιτς, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Βάλε να το δούμε και το παιδί. Ας φάει και λίγο πάγκο όπως έφαγε ο Ζαμπά και ο Πασχαλάκης. Δεν πειράζει. Μπορεί να μην καλά ψυχολογικά το παιδί, ρε. Ναι, να έχει τα προβλήματα. Μπορεί να έχει το θέμα, ξέρω εγώ, το θέματά του, ρε παιδί. Μπορεί να χώρισε με τη δικιά του. Ναι, σωστά. Μπορεί πολλά μπορεί. Μπορεί, ξέρω εγώ, να μην του κάθεται μια. Ξέρω, ρε φίλε. Στο τελευταίο παιχνίδι ο Κρέσπο έκανε πολλά λάθη. Και τα δύο γκολ, αν παρατηρήσατε, ήταν φάσεις που πέρασαν από τον Κρέσπο. Οκ, και παιδιά, ποδόσφαιρο είναι, μπάλα είναι, θα γίνουν και λάθη. Προφανώς. Ευτυχώς, για να τα λέμε και όλα, επειδή ο ΠΑΟΚ έχει αποκτήσει νοοτροπία και DNA πρωταθλητή, νικητή, δεν του στήχησαν βαθμολογικά. Αλλά εάν δεν συνέλθει αγωνιστικά και αν δεν γίνει πολύ γρήγορα αυτό, ενδεχομένως λέω, να αποκτήσεις κάποιο θέμα. Σοβαρό με πρόβλημα. Τη βαθμολογία. Ναι, να έχει θέμα, θα έχει θέμα. Και αν προσθέσουμε τα όσα είδαμε τις πρώτες αγωνιστικές με τα VAR, με τα MAR, με τα BAR και τα λοιπά, που κάποιοι έπρεπε να έχουν λιγότερους βαθμούς. Οι άλλοι είναι διατεθειμένοι. Αν προσθέσουμε ότι η κυβέρνηση που άλλαξε και καλύπτει τους πάντες και τα πάντα ό,τι αφορά από τον Ολυμπιακό, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για έναν άθλο που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ φέτος για να κατακτήσει, όχι μάλλον να κατακτήσει, να υπερασπίσει τον τίτλο του. Έναντι των δευτεραθλητών, παιχτών του Ολυμπιακού, δευτεραθλητές είναι, οι οποίοι πέρασαν βέβαια στο Champions League, αλλά δεν πήγαν σαν πρωταθλητές. Εντάξει. Και ασχολούνται φυσικά με σένα μέρα νύχτα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Το πάμε λίγο στο φίλο που είναι στην γραμμή. Καλησπέρα. Γεια Στασό. Γεια σου και σένα. Είναι εδώ και ο Χρήστος και ο Γιώργος. Γεια σου φίλε. Γεια σου Χρήστο, γεια σου Γιώργο. Καλησπέρα. Χρήστο, είχε δίκιο ο Τάσος για τον Μπερμπάτοφ. Χάρηκε τότε, είχε βάλει 12 γκολ με τη Μονακό. Δεν ήταν ανενεργός. Είχε έρθει ανεβασμένος. Ορίστε. Είχε έρθει ανεβασμένος. Βέβαια. Δεν είπα ότι ήταν ανεργός. Σε μια ηλικία δηλαδή, όταν έρχεσαι από το γαλλικό πρωτάθλημα με 12 γκολ. Βέβαια. Βέβαια, αλλά ήταν και μια κίνηση εντυπωσιασμού. Τώρα, παιδιά, με αυτούς τους συμπολίτες τώρα.
ήθελα να πω λίγο τον Τάσο. Γιατί δεν το κάναμε θέμα από την αρχή, Καρτάση. Είπαμε λίγο να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ αγωνιστικά και μετά να το πάρουμε. Όχι, ξέρει που τρελαίνομαι, ρε παιδιά. Να για πούμε. Έλα, το ξεκινήσουμε. Πάμε. Ναι, γιατί έχουμε πολλά να πούμε σε αυτό. Έτσι. Λέμε τώρα, α πούμε, ο Ζαγοράκη δεν ήταν αεξής, ο ένα Ολυμπιακό, ο άλλο παρέσει. Και δηλαδή αυτή η περηφάνεια το φαντάζεσαι, ρε Τάσο, να έχω εγώ τώρα πρώτο το Ζαγοράκη. Και να παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και να δείχνει ας πούμε, μέσα στο Καραϊσκάκι να πανηγυρίζει γκολ του Ολυμπιακού. Έδειξε κάποια φάση. Θα μπορούσε να ξαναπατήσει την Τουμπά, δηλαδή μπορούσε να το διανοηθεί. Ας είναι ο Καρυπίδης, ο Ολυμπιακός τι και να είναι. Ρε. Δηλαδή τους ξεφτιλίζει, δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να το καταλάβει ο παδός ρε, του Άρη, δηλαδή δεν το καταλάβει αυτό το πράγμα. Κοίταξε λίγο, η συμμαχία μεταξύ Ολυμπιακού και Άρη είναι πλέον έκδηλοι και δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα. Όταν ο Γαύρος, η εφημερίδα, βγάζει πρωτοσέλιδο χθες και λέει «Κύριε Καρυπίδη, να ασκήσετε ασφαλιστικά μέτρα στο παιχνίδι ΠΑΟ Κάρης για τα τηλεοπτικά κτλ.» Δηλαδή όταν η εφημερίδα, η επίσημη εφημερίδα του Ολυμπιακού παροτρύνει τον πρόεδρο του Άρη, παιδιά, τον πρόεδρο του Άρη μιλάμε. Ο Γαύρος ποτέ δεν έχει γράψει μέσα για άλλη ομάδα, μέσα στη Θεσσαλονίκη, μέσα στη Θεσσαλονίκη, ομάδα της Θεσσαλονίκης παροτρύνει η εφημερίδα του Ολυμπιακού, ο Γαύρος. Για να τους δικαιολογήσω λίγο, ξέρεις τι είναι. Έχουν δηλαδή, ρε φίλε, έχουν, δηλαδή, ρε φίλε, και δεν μιλάει, και δεν μιλάει κανένας. Άκου λίγο, ρε, εσύ. Δεν μιλάει κανένας, δεν ανοίγει μύτη εδώ στην πόλη. Ναι, ρε. Με καταλαβαίνεις, με καταλαβαίνεις τι γίνεται. Όλες οι ελπίδες σου είναι πάνω μπας και πάνω κάνα κύπελο. Κατάλαβες ότι εμείς, άμα είχαμε κάτι τέτοιο, σαν γραφείο τύπου θα απαντούσαμε, δεν θα μας υποδείξει καμία εφημερίδα το τι θα κάνουμε εμείς. Πολύ απλά. Να μην λέω ονόματα, ο Μπατατούδης λέει ήταν Ολυμπιακός, δηλαδή προσπαθούν να μειώσουν ρε, τους πρόεδρους του ΠΑΟ, ο άλλος λέει ήταν Ηρακλής, τι με νοιάζει, είδες τι που δεν είναι Ηρακλής Παναθηναϊκός, θα με ξεφτυλίσει, θα μπορούσε να πατήσει στο γήπεδο και όλα αυτά κυνηγήθηκα. Ρε. Ακόμα και έτσι να είναι πως θα λένε, είδες ποτέ το Ζαγοράκη εσύ να πηγαίνει σε μάτσε της ΑΕΚ, είδες το Ζαγοράκη ποτέ εσύ. Ναι. Να βγαίνει και να κάνει επίσημη δήλωση ότι είναι ΑΕΚ από μικρό παιδί. Όχι. Έχεις καμιά δήλωση στο Ζαγοράκι ότι είναι ΑΕΚ? Όχι, ρε. Και άντε και όταν ήταν ποδοσφαιριστής, λέμε τότε. Είδες καμιά εφημερίδα όσο ήταν πρόεδρος στον ΠΑΟΚ ο Ζαγοράκης? Ναι, να γράφει μια κίτρινη εφημερίδα από τον Ιμιτασιόν Δικέφαλο του Νότου, τους Χάρτινους, ναι, να γράφουνε, να γράφουνε και να παροτρύνουν το Ζαγοράκι. Ναι, και πανηγυρίζει τώρα. Ναι, ρε. Έχω ξεφτυλιστεί τελείως και απορώ. Απορώ ρε παιδί μου, γιατί γνωρίζω και Αριανούς που είναι αξιοπρεπέστατοι, ξέρω οι άνθρωποι. Και... τι έχουν να πούν για αυτά τα πράγματα. Δεν μιλάνε ρε φίλε. Δεν μιλάνε. Δεν είναι εκεί που ο Ζάχος το πει. Δεν άσε και ο Ζάχος την πνίγει τώρα. Τι να είστε κάνει και ο Ζάχος. Είναι αξιοπρεπέστατοι, αυτό ο Ζάχος. Ρε, του παίξε εκεί. Ναι, ναι, μαζί, ναι, ο Ζάχος, ο Τρούλινγκ. Ναι, φαίνεται. Τι να σε κάνει και ο Ζάχος. Τι να σε κάνει, δεν τρέπεται. Εγώ πιστεύω ότι τρέπεται. Έτσι πιστεύω. Δεν μπορώ να πάρω όμως και να τοποθετηθώ για τον Ζάχο. Θα το πει ο Ζάχος αύριο, αν ντρέπεται ή όχι. Γιατί πλέον σου λέω δεν κρατούν τα προσχήματα. Δεν κρατούν τα προσχήματα. Σκέψου πόσο μεγάλη είναι η δίψα τους. Αυτοί σου λέει πιάνονται από πουθενά, μπας και κάνα κυπελάκι. Δεν είναι αυτό, φίλε. Δεν είναι μόνο το κυπελάκι. Είναι ότι δεν μπορεί να σε ανταγωνιστεί μέσα στο χορτάρι. Δεν μπορεί να σε ανταγωνιστεί γιατί βλέπει να διαπρέπει στην τελευταία τριετία. Πήρε 4-5 τίτλους με το κλεμμένο. Ναι, φίλε. Και τι κάνει. Δηλαδή, συγγνώμη, βρισκόμαστε εμείς στον δρόμο και με πουλά μαγκιά. Έτσι. Και που σου λέω, έλα, πάμε δεξιά και με φέρεις ένα γορίλα δίπλα σου. Φίλε, θες να σου απαντήσω τι γίνεται? Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Μία ομάδα αυτή τη στιγμή για να συνεχίσει να τραβάει κόσμο και να είναι μεγάλη και ιστορική και το ένα και το άλλο, ναι, πρέπει να έχει οπωσδήποτε οπαδική αντιπαλότητα με μία άλλη. Ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν έχει με καμία ομάδα οπαδική αντιπαλότητα. Μη μου το λες εμένα. Αυτή το 72 του Χριστίδη του φύγει η μπάλα μέσα από την καρδιά. Εγώ ήμουν 10 χρονών παιδάκι. Το Χαριλάου του φύγει η μπάλα μέσα από την αγκαλιά του, ρε. Μάλιστα. Το ότι Μαρία με τα κίτρινα ποιον αγαπάς καλύτερα. Το να καταλάβες, δηλαδή. Αυτή μια ζωή ήταν η ουρά. Αλλά τουλάχιστον δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, ρε. Τουλάχιστον στον κόσμο δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ωραία. Ολοκλήρωσε να πάρουμε και τους υπόλοιπους. Έγινε, παιδιά. Καλό βράδυ. Να σε καλά, φίλε μου. Καλό σου βράδυ, φίλε. Θέλουν να έχουν οπαδική αντιπαλότητα, ρε παιδιά, όπως έκανε κάποτε και ο Ηρακλής μας. Για να έχουν και λόγο ύπαρξης. Ναι, βάλε λίγο λουδία, θέλω λίγο έτσι, μουσική υπόκουση από κάτω χαλάκι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, θα ακούγουμε από κάτω εμείς το πολύ ωραίο κομματάκι. Έτσι. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά, καλησπέρα στο Γιώργο, γεια σου Τάσο. Γεια σου φίλε. Χριστό, δεν ακούμε. Δεν ακούτε, έλα. Έλα, καλησπέρα Θόδωρε. Πάμε γιατί ρε εσύ Τάσο και παιδιά θα σκάσω με αυτά που ακούμε αυτές τις μέρες. Δηλαδή είναι να πέσει από το Λευκό τον πύργο
και να εύχεσαι να μην τελειώνει ποτέ η πτώση. Η προπαγάνδα, λίγο, παιδιά... λίγο. Άνω τελεία. Έλα το δωρή μου. Έλα. Σ' άρεσε το κομματάκι. Ωραίο είναι το κομματάκι με πολύ νόημα. Δυναμία δεν ξέρω για ποιον πράκτορα τη στάση αναφέρονται. Ξέρω κανένα μεγάλο πράγμα. Α, αναφέρει και τέτοιο δεν είναι. Εμένα μου αρέσει ο ρυθμό. Επίσης, κάτι συμπτώσεις για να ανοίξω μια παρένθεση και να την κλείσω. Yeah. Κάποια εισαγγελέα λέει, η οποία κυνηγούσε εδώ μια μεγάλη υπόθεση του Νούρου Άν, ξαφνικά πάει διακοπές, λέει, σταματά την καριέρα της και φεύγει Αμερική ευσπεσμένα. Nice. Πολλές συμπτώσεις. Nice. Τέλος πάντων, πάμε για την αποκατάσταση της αλήθειας, γιατί θα σκάσουμε. Yeah. Βγαίνουν οι Αριανοί, μας έχουν πεθάνει και ειδικά χθες ο Ζάχος στα ραδιόφωνα και όλοι τους. Και αύριο θα το ψάλω και αυτού. Προσπαθούν να περάσουν ότι ο ΠΑΟΚ θα ευνοηθεί και έχει ευνοηθεί με τον Σιδρόπουλο. Ο οποίος Σιδρόπουλος την τελευταία φορά που έπαιξε ΠΑΟΚ Άρης, αν θυμάστε καλά, στο 30 μας άφησε με 10 παίκτες. Στο κύπελλο. Στο κύπελλο. Έτσι δεν είναι. Στο κύπελλο. Και τους έπαιζε 70-30 υπέρ του Άρη, να πούμε, και τους προστάτευε κιόλας. Λοιπόν, για να αποκατασταθεί η αλήθεια, γιατί εμείς είμαστε η μόνη ομάδα που θέλουμε, εμείς φέραμε τους ξένους διαιτητές, να μην το ξεχνάει κανένας αυτό, εμείς παρακαλούσαμε για ξένους διαιτητές. Και εμείς μόνο με ξένους διαιτητές έχουμε μόνο νίκες, κύπελλα και τίποτα άλλο, και πρωτάθλημα. Δηλαδή θα μας τρελάνουν τώρα, θα μας πούν ότι εμείς δεν τους θέλουμε. Θα ρίξει και είμαστε παρένθεση δικαίου. Τώρα, μια παρένθεση μόνο πάνω σε αυτό εδώ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, γιατί άλλωστε υπάρχει το VAR, ας εξευθελίσει και τον ΠΑΟΚ και τον Φίλε, εδώ προσπαθούν να διαβάλουν και το VAR, να πούν ότι εμείς θα γίνουμε Ολυμπιακός, δηλαδή αυτά τα καρογκιζιλίκια που κάνανε αυτοί και δεν θα στέλνουμε σωστές εικόνες στο VAR. Να ενημερώσω λίγο, το είπα και στην εκπομπή της Τετάρτης, να ενημερώσω της Τρίτης, να ενημερώσω άλλη μια φορά ότι η εικόνα από όλες τις κάμερες του γηπέδου από το ΠΑΟΚ TV πηγαίνουν απευθείας, χωρίς κανέναν μεσάζοντα, χωρίς καμία μεσολάβηση, στο VAR. Απευθείας όλες οι κάμερες, το επαναλαμβάνω, για αυτούς που έχουν χαμηλό IQ και τους κακοπροαίρετους ή τους αδάεις, απευθείας όλες οι κάμερες, ό,τι λήψη υπάρχει από κάμερα μέσα στο γήπεδο της Τούμπας, πηγαίνει απευθείας, χωρίς καμία μεσολάβηση, στο VAR. Ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο. Ας μας πούνε γιατί γαυγίζουνε τώρα με τον Σιδηρόπουλο. Πέρσι ο Σιδηρόπουλος τους έπαιξε 3 μάτς. Ένα με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο, ένα με τον Γαύρο εδώ Άρης Ολυμπιακός 0-1 και ένα με τον Ολυμπιακό κάτω, Ολυμπιακός Άρης 4-1. Δεν άκουσα με τον Ολυμπιακό να γίνεται κανένα πανηγύρι. Κάνα καμιά ανακοίνωση, υπήρξε κανένα παράπονο, έκανα ταβαντούρι πριν τον Ολυμπιακό, εδώ στο Χαριλάου εκεί, τίποτα. Πότε πρόλαβε και έγινε κακός ο Σιδηρόπουλος, αφού δεν ξανά παίξε τον Άρη από πέρσι. Εδώ μας αυτά λοιπόν, Θοδωρή μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι τερτύπια και μεθόδος που ακολουθεί κατά γράμμα η ομάδα του Πειραιά, η ομάδα του Δημοσίου. Αυτός γαυγίζει, μιλάει για το VAR, μιλάει για διαιτητές και προκαταβάλει και φέρει να επηρεάσει διαιτητή πριν ξεκινήσει το μάτς όλη την εβδομάδα. Είναι η τακτική του Ολυμπιακού που βλέπουμε να την εφαρμόζει κατά γράμμα. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Εγώ λέω ότι βλέπω. Τη βλέπουμε, όλοι μας το βλέπουμε. Δεν είναι δυστυχώς, τυχαίο, δυστυχώς δηλαδή, εδώ η ομάδα του Άρη. Δεν μου λες, όταν αυτό η δεν είναι καθόλου εφημερίδα του Ολυμπιακού, δύο λεπτά ρε Σιτάσο, να σταθούμε και σε αυτό, μια οπαδική εφημερίδα του Ολυμπιακού βγάζει και όχι απλά παροτρύνει στον Άρη και δηλαδή πρέπει να πάρει. Παροτρύνει τον πρόεδρο του Άρη. Ρε κατεύθυνση δίνει, δηλαδή να τρελαθούμε εντελώς. Δηλαδή γίνονται όλα εντελώς απροκάλυπτα και οι Αριανοί μούγκα στη στρούγκα. Δηλαδή αντί για να ντρέπονται και να προσπαθούν να το συγκαλύψουν και να κοιτάξουν αλλού, βγαίνουν και βγάζουν, γίνονται φερέφανα του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να κάνει τι κάτι. Να τους πω, ρε, παιδιά. Κάτσε λίγο, Θόδωρε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο μεμονωμένος οπαδός του Άρη που μπορεί να μην του αρέσει κάποια πράγματα. Τι λες, ρε, στάσου λίγο, αρέσει, Θόδωρε. Μην παίρνεις φόρα. Δηλαδή, εσύ, αν κάνει κάτι ο Σαββίδης που δεν σε αρέσει, μπορείς να το ανατρέψεις μόνος σου. Εγώ, φίλε, όχι να το ανατρέψω. Να ολοκληρώσω. Αλλά οξύ, τι θα μπορούσα να κάνω. Ναι, αλλά και πότε το ξέρουν οι άλλοι. Τι θα μπορούσα να κάνω. Σαν οργανωμένος σε ένα σύνδεσμο, θα μπορούσα να εκφράσω την άποψή μου μέσω μιας ανακοίνωσης ενός συνδέσμου. Και να πω, όπως έχει κάνει εκατοντάδες φορές κατά προέδρων, ο λαός του ΠΑΟΚ. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Έτσι. Αυτό. Αλλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί φίλοι του Άρη, οι οποίοι μεμονωμένα δεν συμφωνούν με τα όσα γίνονται
Μετά... Δεν του ακούω στο ραδιόφωνο όμω, Τάσο μου. Δεν θα του ακούσει αυτού στο ραδιόφωνο. Πού είναι, ρε φίλε, ένα δεν θα ακούσει. Εγώ έναν δεν άκουσα. Έναν. Δεν θα μου πει για πολλού, εγώ θα σου πω για έναν. Να βγει ένα και να πει ρε παιδιά, είμαι Αριανό, ντροπή αυτό που κάνουμε. Δεν ντροπή, το δεν το άκουσα. Δεν εγώ εκεί ήθελα να σταθώ. Ναι. Στάσο μου, όταν πουλήσαμε το Βενετίδη, εγώ θυμάμαι ξαφνικά ανοίγω την ΕΤΡΙΑ και βλέπω φωτιά στα γραφεία τη Τούμπα. Δεν ξέρω να το θυμάσαι, πήγαν και τα κάνανε λαμπόγιαλα. Επειδή πουλήσαμε τον Βενετίδη στον Ολυμπιακό. Yeah. Και αυτοί εδώ έχουν πάρει πέντε παίκτες από τον Ολυμπιακό. Ο πρόεδρος του πηγαίνει, έρχεται με το αεροπλάνο, κάθεται σε σουίτα, πίνει ποτά με το μαρινάκι και τα βλέπουν όλα εντάξει. Και θα μου πεις εσύ ότι είναι νορμάλ αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και δεν θα σου το πω κιόλα. Όταν πουλήσαμε τον ΟΚΑ όμως δεν τα κάψαμε. Τον ΟΚΑ το δώσαμε, το στείλαμε και δεν θέλαμε να ξαναγυρίσει. Τον άλλο τον καφέ. Ο άλλος λυκάθηκε από τα σούτια που έφεγε από το Γκαρεμπέ, να πούμε, και ήθελε να πάει. Του άρεσε, μάλλον. Δεν μας ζώχα, ξέρω τι να πω. Του άρεσε, φαίνεται. Τέλος πάντων, ολοκλήρωσε να πάρουμε και τον άλλο φίλο. Λοιπόν, αυτά λίγο γιατί είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Προκαταβάλουν την ήττα τους και προσπαθούν τώρα να την καλύψουν. Ο διαιτητής θα τους παίξει 90-10 υπέρ τους και προσπαθούν να το κάνουν. Είναι οι τακτικές του Ολυμπιακού. Θα σε σφάξει ο διαιτητής Αμπάουκ. Θα φανούν και θα βγουν και από πάνω, κατάλαβες. Έτσι λες εσύ. Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λες. Καθόλου 90-10 δεν θα παίξει υπέρ του. Καλά, θα το δούμε. Θα το δεις εσύ. Ίσα-ίσα. Αυτό το κάνει όποιος φοβάται και όποιος προκαταβάλει την ήττα του. Κατάλαβες. Και όποιος είναι εξαρτημένος, λέω εγώ πλέον. Εντάξει. Ή όποιος εκτελεί διαταγές. Για να τον καλύψουν, δεν κατάλαβες. Δεν έχει δείξει δείγματα γραφής ο Σιδηρόπουλος ότι υποκύπτει σε εκβιασμό. Γιώργο μου, δεν έχει δώσει, αλλά τι γίνεται τώρα. Αυτό εδώ. Το προκαταβάλουν για να μπορούν να τον καλύψουν μετά, αν θα έχει μια αιμετική διαιτησία, να πούνε εντάξει, καλά έπαιξε, σιγά το πράγμα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα εφόσον υπάρχει το VAR πλέον, να ξέρεις. Κυριακή κοντή έχω γιορτή, παιδιά, θα το δούμε. Λοιπόν, καληνύχτα, φιλιά και στα παιδιά όλα εκεί, να μιλήσουν και οι άλλοι. Άντε, πορκίτο, γεια χαρά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Αυτό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ναι. Τα σπόρια μπορεί να τα δώσει. Θα το συζητήσουμε και όλους. Ναι. Να πάρουμε το φίλο που είστε γραμμή. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά, φίλε. Μια επιλογή να είχαμε για τους Αριανούς θα ήταν ο Γκίζας, ο Πραξιτέλης, ο Ζαχαριάδης ή ο Παπαδόπουλος σε διαιτητής. Θα τους άρεσε? Εντάξει, δηλαδή παίξαμε με 10 παίκτες με τον Σιδηρόπουλο, επέτρεψε το κατς, αν θυμάστε παίζαν ξύλο στο μάτς του Κυπέλου και διαμαρτύρονται. Πώς είναι το όνομά σας? Τηλέμαχος. Κύριε Τηλέμαχε, εγώ κάνω και μία ερώτηση αυτή τη στιγμή σε όλους τους Αριανούς που μας ακούνε, γιατί ακούν πολύ. Σας ρωτάω λοιπόν, ποιον διαιτητή θέλετε στην Τούμπα? Να βγείτε να μου απαντήσετε μετά το διάλειμμα. Ποιον διαιτητή θέλει ο Αριανός στην Τούμπα? Όνομα. Περιμένουμε. Και καλά λέμε. Περιμένουμε. Ξένο. Περιμένουμε. Ξένος όταν ήρθε δεν είναι καλός ο ξένος. Επίσης να πω ένα στατιστικό, ότι ο Σιδηρόπουλος στην Super League είναι ο διαιτητής με τα περισσότερα διπλά. Ναι. Που βγάζει διπλά. Εντάξει. Αλλά πότε πρόλαβε και έγινε κακός ο Σιδηρόπουλος? Από πέρσι που τους έπαιξε 3 παιχνίδια και δεν βγάλαν τσιμουδιά, κιχ δεν ακούστηκε, μέχρι φέτος. Πότε, μήπως έπαιξε τίποτα φιλικά και τους αδίκησε ο Σιδηρόπουλος? Αυτά είναι τακτικές που τα κάνει ο Ολυμπιακός. Είναι τακτική Ολυμπιακού, αδερφέ Τηλέμαχε. Ναι. Αν υπήρχε VAR πέρσι, δεν θα μετρούσε το κόλπο. Τι κάνει ο Ολυμπιακός πριν έρθει στην Τούμπα όλη τη βδομάδα? Τόσα χρόνια, τι κάνει? Δεν θα μιλήσει για το διαιτητή? Εδώ και 2 εβδομάδες φοβήθηκε να έρθει στο γήπεδο. Δεν θα προκαταβάλει. Τώρα πάμε σε εμάς που είπατε για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Δυστυχώς, αν δεν βάλεις λεφτά, δεν θα έχεις ανταπόκριση στο αγωνιστικό κομμάτι. Παραλείψαμε το financial fair play. Πήραμε έναν προπονητή ο οποίος έχει εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Τώρα καλό ή κακό θα δείξει. Ο οποίος όμως θέλει διαφορετικούς παίκτες στην ουσία. Άρα πρέπει να ξοδέψουμε. Ζήτησε παίκτες όμως ο Φεραίρα. Τους πήραμε. Όχι. Συγγνώμη λίγο, μία παρένθεση. Στο financial fair play θέλει την προηγούμενη τριετία να είμαστε τουλάχιστον μείον 30 εκατομμύρια και εμείς είμαστε στα μείον 25 στους ισολογισμούς μας. Οπότε είμαστε στο όριο. Θα πρέπει να περιμένουμε να περάσει ο φετινός χειμώνας, αν δεν κάνω λάθος, για να μειωθεί αυτό το μείον 25. Πάντως το καλοκαίρι είμαστε στο 0. Δηλαδή 6 εκατομμύρια πήραμε από μεταγραφές, 6 εκατομμύρια εξοδέψαμε. Στο φετινό?
Βεβαίως. Ναι, ναι, αυτά τα μείον 25 γίνανε τα προηγούμενα δύο χρόνια που επενδύθηκαν χρήματα. Ε, βέβαια. Ναι, όταν να κάνουμε όταν καθόμαστε και δούμε ένα παιδιά του Κατουρί ένα εκατομμύριο. Δεν είναι μόνο όχι, είναι και αυτό ο καταραμένο. Δεν, ο... δεν είχαμε τα έσοδα ούτε από Europa League, ναι, δεν είχαμε τα έσοδα όπω και φέτο. Θα παίρναμε. Πλήρωσε και κάτι Αζεβέδου και κάτι Λεβέκ και έδινε γραφού στον Γιανούλη. Και αυτό σίγουρα. Κάτι μου λένε. Πού είναι τόσο μου λένε, δεν μου λένε. Τώρα είναι στον δρόμο, θα καταλάβει τι μου λένε. Χριστός και η μητέρα του δηλαδή. Απλά χαθήκανε τα έσοδα είναι... που περίμενες, όπως και φέτος. Συζητούσαμε με Κοντράο. Μιλάμε παίχτης, πολύ καλός κτλ. Παιχταράς, ο οποίος εν τέλει μια μέρα πριν από τον Άγιαξ, τώρα δεν παίζει, είναι ελεύθερος. Ακόμα είναι ελεύθερος. Δεν τον πήρε κανένας. Έχει ψηλές απαιτήσεις. Άμα είναι καλός και δεν τον παίρνει κανένας. Ψηλές απαιτήσεις, έχει οικονομικές. Πήγε να πάει στην Πόρτο και τον είπαν οι άλλοι. Ωραία. Ολοκλήρωσε τη λέμα και πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα. Ναι, λέω αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε οι Ολυμπιακοί, μην νομίζετε ότι ξόδεψαν πολλά. Απλά κάναν εύστοχες επιλογές. Πρέπει να πάρουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος με λίγα λεφτά να έχει παίρνουμε παίκτες οι οποίοι θα έχουν μεταπολιτική αξία. Ποιες είναι οι αυτές τις επιλογές του Ολυμπιακού? Ο Σεμέδου για παράδειγμα. Σε σχέση με τον Βούκοβιτς δεν βάζει αυτό γκολ. Να τους δούμε όμως. Διάρκεια. Όχι, όχι, έχει δίκιο ο φίλος. Καταρχήν σημάζεψαν την άμυνα παίρνοντας τον Σεμέδο. Και δεύτερον μάθανε από το λάθος του Τουρέ και πήραν τον Βαλμπουενά, ο οποίος όταν ήρθε όλοι νομίζαν ότι θα ήταν τον Τουρέ. Αλλά είναι ναι, εδώ όμως, α, τώρα που πήγε το Βαλμπουενά. Αλλά του βγαίνει ο, που... ο Βαλμπουενά μόνο για 60 λεπτά. Τον έβγαλε στο 65 γιατί δεν πάει να έχω να ολοκληρώσω πριν να κάνω διάλειμμα. Ναι, ναι, να ολοκληρώσω τώρα αυτό που είπατε για τον Βαλμπουενά. Ένα μυστήριο πράγμα με αυτό το παιδί 36 χρονών, ο οποίος πάει, τρέχει σαν έφηβος. Αν το δείτε, λαιμό δεν έχει. Είναι κοντολέμης. Στραβιά μύτη, στραβό διάφραγμα, άρα. Ένα γιατρό να ρωτήσουμε, αυτός δεν πρέπει να έχει αναπνοές. Και όμως τρέχει πιο γρήγορα από το φορτούνι. Με μια χρονιά πέρσι, η οποία ήταν δράμα, χάλια. Το Νοέμβριο θα έχει θλάσει αυτός. Ναι, λέω ρε παιδί μου, οι γιατροί σηκώνουν τα χέρια ψηλά και η επιστήμη. Ρε παιδί μου, ένα θαύμα της φύσης είναι αυτός. Να σε καλά, τι λέμε παίκτης. Δεν ξέρω αν το προσέξετε. Ναι. Να σε καλά. Ναι. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Συγγνώμη που σε κόβω έτσι λίγο άκοψα, αλλά πρέπει να κάνουμε break. Διάλειμμα. Θα επανέλθουμε, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας 23-10-287-3 οχταράκια 6-9-45-287-3 οχτάρια. Ντροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούτε και όσες βέβαια. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-520. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας στο μικρόφωνο με τον Χρήστο Πάσπα και τον Γιώργο τον Παναλέτου, τον Μιλισσοκόμου που τον ξέρετε από την τηλεοπτική Μαρμίτα. Συντροφιά παρέτσα, θα πάμε μέχρι και τις 10. Ηχογλύφτης είπαμε εδώ της εκπομπής σήμερα ο Χρήστος ο Κιώσης. Καλά το είπα ρε. Καλά το είπα, μπράβο. Πάμε λίγο να ακούσουμε κάτι χρήσιμο για 10 δευτερόλεπτα και παίρνουμε τις γραμμές 23-10-287-3-8 για τηλεφωνικές γραμμές. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54-526 για τους ντροπαλούλιδες και για όσους και όσες μας κρυφακούτε. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ το πρατήριο καυσίμου και διανομής πετρελαίου θέρμανσης στο Χρυκίδι ΙΣΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει, ακούστε, ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά, κάθε μέρα. Όχι μια φορά την εβδομάδα. Πού συμβαίνει αυτό? Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, γιατί δυτικά είναι πάντα αλλιώς. Το ξέρουν κάποιοι φίλοι. Λοιπόν, επίσης αλλάζετε τα λάδια σας με μεγάλη ποικιλία απολυπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Τα πάντα όλα τα βρίσκεις στο πρατήριο εγώ καυσίμου τεχνική ΔΙΣΑΚ, Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-611-256, άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Και κοντά μας άλλο ένα βραδάκι είναι το κομμωτήριο Ανανέωση και που κουρεύει σε μόνο 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρουλάκια. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη και αυτό. Γεφυράκι το Μετέωρον 2310-616-999. 2310-616-999 για τα ραντεβού σας να ανανεωθείτε οικονομικά. Λοιπόν, πάμε λίγο στις γραμμές που περιμένουν οι φίλοι. Εμείς είπαμε 5-10 πραγματάκια, έχουμε να πούμε άλλα τόσα, γιατί είναι η πραγματικότητα, είναι η αλήθεια. Οι πάντες και τα πάντα ασχολούνται πλέον με το αφεντικό της χώρας, με τον πανάξιο, αίτητο πρωταθλητή ΠΑΟΚ, τον ταμπλούχο ΠΑΟΚ. Ο άλλος παίζει ευρωπαϊκό match Champions League. Με τη φιναλίστ. Με τη φιναλίστ του Champions League πέρσι στον τελικό και μετά κάνει δηλώσεις σε ένα άσχετο σημείο.
και λέει το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Πόσο σας πονάει, πόσο σας γλεντάει ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η επιτυχία του ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαββίδη, έτσι, που έχει κάνει όλους τους μισητούς αντιπάλους και στην πόλη και παραπάνω βέβαια στη Χαβούζα και στο κόκκινο λιμάνι να ασχολούνται με σένα μέρα νύχτα. Καραπαπάδες, Θεοδωρίδηδες, τα τσιράκια, οι υπάλληλοι, αφαιρέφωνα, η πρεσβεία εδώ πέρα, εντάξει, τα υπαλληλάκια εδώ πέρα που αντιπροσωπεύουν τον Ολυμπιακό Θεσσαλονίκης και τα λοιπά, όλοι με εμάς ασχολούνται. Και βέβαια τώρα υπάρχουν και οι τακτικές του Ολυμπιακού. Βλέπουμε τακτικές Ολυμπιακού στην πόλη μας. Και το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποια είναι? Ότι δεν έχουν την αξιοπρέπεια να σεβαστούν λίγο τον εαυτό τους και να δεχτούν αυτό που υφίσταται. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει να νιώθεις το δυνατό φύλο, ρε παιδί μου. Με κατάλαβες? Πάμε στο φύλο. Καλησπέρα. Γεια και χαρά και στους δύο. Γεια σου, Λάρετε. Τρεις είμαστε. Καλησπέρα. Γεια σου, Λάρετε. Α, γεια σου, τρεις. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό, αλλά θα πω κάτι άσχετο. Ουσιαστικά βάζουν τώρα διαφημίσεις για τα κουνούπια. Αντί να τα βάλουν στην αρχή της περίοδου, ίσα ίσα για να δώσουν χρήματα σε κάποια κανάλια, ρε παιδί μου. Δηλαδή το πόσο πολύ είναι εξαρτημένα όλα το ένα με το άλλο, τι διαπλοκή υπάρχει, είναι φοβερό πράγμα το πώς μπλέκεται το ένα μαζί με το άλλο. Ο άλλος, επειδή έχει τον ΟΠΑΠ, δίνει τις διαφημίσεις του εκεί που θέλει και πρέπει ο καθένας να προσέχει τι θα πει. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ελέγξεις και να διαχειριστείς πάρα πολύ όλα αυτά που υπάρχουν γύρω μας. Και επειδή καταλήγω τώρα εκεί που έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, ουσιαστικά θα ήθελα πάρα πολύ ο διαιτητής να είναι ξένος. Μα με ξένους διαιτητές πήραμε πρωτάθλημα, ρε φίλε. Ναι, όντως, πραγματικά. Ακριβώς. Και το άλλο είναι ότι με τον Άρη θα παίξουμε 4 φορές, τις 2 μες στο γήπεδό του. Αυτός που διαχειρίζεται το παιχνίδι όλο πίσω. Γιατί εσύ είσαι σίγουρος ότι ο Άρης θα είναι στα play-off? Εντάξει. Αν είναι. Βαθμολογικά τώρα είναι στα play-out, να ξέρεις. Σύμφωνοι. Αν είναι. Δεν ξέρουμε. Άρα μπορεί να παίξουμε 2 φορές. Και 2 φορές. Το ζήτημα είναι ότι αυτός που κάνει το παιχνίδι πίσω από το φως, στα σκοτεινά, θα μπορεί να κάνει το κουμάντο είτε σε ένα είτε σε 2 παιχνίδια εντός έδρας του Άρη. Εντάξει, εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Θα προτιμούσα λοιπόν ξένο διαιτητή, έστω και αν είναι κακός διαιτητής, παρά ονόματα που θα μπορούν να βάλουν ανά πάσα στιγμή ό,τι γουστάρουν. Να μην ξεχνάμε όμως ότι και πέρσι υπήρχε ξένος διαιτητής με την ΑΕΚ, ο οποίος ήταν σε εντεταλμένη υπηρεσία, έτσι. Πολύ ωραία. Αλλά σίγουρα όμως δεν θα είναι ένας άπειρος Έλληνας, να βάλω εγώ αυτή την περίπτωση, που θα μπορούσε να φοβηθεί για 1002 καταστάσεις. Γιατί δυστυχώς έχουν συμβεί πάρα πολλά. Και έτσι λοιπόν θα προτιμούσα κάποιον εκτός χώρας που να μην ελέγχεται η παρουσία του και η διαμονή του σε αυτόν τον τόπο. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, αφού λοιπόν το κάναν το κουμάντο τους, γιατί κάποιοι το κάναν το κουμάντο τους, ας μην ακούω τουλάχιστον ότι φταίει ο ΠΑΟΚ για το ότι μπήκε Έλληνας διαιτητής. Γιατί είναι τρελό, μα την αλήθεια. Γιατί αν μπορούσε να βάλει ο ΠΑΟΚ και επέλεγε να βάλει κάποιον διαιτητή, τότε ο Κομίνης δεν θα σφύριζε ποτέ. Θα είχε σταματήσει, πούμε, θα είχε κρεμάσει τη σφυρίχθα του. Επίσης να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο που ακούει ότι ο Σιδηρόπουλος είναι ο διαιτητής με τα περισσότερα διπλά. Που βγάζει διπλά. Μα είναι αυτός που υποστηρίζει πάντα, αν δεν είναι επίσης όρης, τον καλεσμένο, το φιλοξενούμενο. Ποτέ δεν παίζει έδρα. Τον Σιδηρόπουλο τον θέλω όταν παίζω εκτός έδρας, όχι στην έδρα μου. Ωραία. Πάντως, μία παρένθεση, γεια σας κύριε Φιλάρετε, μία παρένθεση πάνω σε αυτό εδώ. Ο μόνος που παραδέχτηκε, γιατί κανείς άλλος δεν έχει τα κάκαλα να παραδεχτεί την ανωτερότητα του δικεφάλου, ήταν ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ο οποίος διαφώνησε, παραδέχτηκε, διαφώνησε με το Φατάουλ. Και μετά το 3-1, αν θυμάστε καλά, ήμουνα μέσα και στη συνέντευξη τύπου, παραδέχτηκε την ανωτερότητα του δικεφάλου μέσα εκεί, μετά το 3-1,
και τώρα και προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος, εντάξει. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, μ' ακούτε? Ναι. Σε ακούμε. Το όνομά σου, αν θες. Σε Δημήτρη με λένε. Πώς? Δημήτρης. Δημήτρη, από πού παίρνεις? Από Σύνδο. Από Σύνδο. Ναι. Έχει, βρέχει εκεί? Βρέχει, βρέχει. Βρέχει. Έλα ρε Δημήτρη, για να σε ακούσουμε. Εγώ παρεπιπτόντως είμαι Αργιανός και έχω γίνει Άρης από τον Μπούζα. Τον κύριο Μπούζα που έβγαζε τις εφημερίδες εκείνες σε όλο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, και είχε κάπου αυτό. Έτσι, επανάσταση, ρε παιδί μου, έγινε Αργιανός από αυτό και το χάρηκα και νοιάζω είμαι περήφανος. Τέλος πάντων, ήθελα να σε ρωτήσω λίγο δύο-τρεις ερωτήσεις. Ναι, θα μου κάνεις ό,τι θες ερώτηση, Δημήτρη. Λογικό είναι, από τίτλους δεν μπορούσες να γίνεις. Από τίτλους δεν μπορούσες να γίνεις Αργιανός, λογικό ήταν να γίνεις. Στο μπάσκετ έγινα από αυτό εδώ το πράγμα, από την επανάσταση και από την αντιβρωμιά, ρε παιδί μου. Στο μπάσκετ μπορούσες να γίνεις. Δηλαδή, ο λόγος που έγινες Άρης, Δημήτρη, ήταν ένας ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Ωραία. Ναι, άρα δεν σε αντιπροσωπεύει κάτι ο Άρης, αντιπροσωπεύει ο δημοσιογράφος. Προσώπευε πάντα με αυτήν την περίπτωση. Όταν έγινε αυτό το κλικ. Εντάξει, απλά έτσι και το κατάλαβα. Δηλαδή με επηρέασε πάρα πολύ ο κύριος, ο τέλος πάντων, ο κύριος που έπρεπε τις εφημερίδες αυτές εδώ, ο Μπούζας. Πάμε παρακάτω, δεν τη βγάζει. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Που είστε λίγο σκεπτόμενοι, ρε παιδί μου, εκεί πέρα έτσι νομίζω ότι είστε, τέλος πάντων μάλλον είστε. Θέλω να μου κάνετε να μου απαντήσετε λίγο κάποιες ερωτήσεις. Λίγο μεγάλος είμαι, 49 χρονών. Άμα είσαι, είσαι ευγενικός και δεν βρίσεις και δεν προσβάλλεις. Ναι, θέλω, ρε παιδί μου, γιατί λέγατε πάρα πολλά προσβλητικά. Λέω, α, κρατήσω προσβλητικά. Λίγο. Κάπως, δεν είπαμε κάτι προσβλητικό. Νομίζω είπαμε. Θέλω να μου κάνετε μερικές ερωτήσεις. Είπαμε λίγο, ότι ισχύει, είπαμε Δημήτρη. Πες μας, αν θες πρώτα πια προσβλητικά, είπαμε και μετά κάτι. Θέλω να με απαντήσετε όμως, αλλά όχι να το κλείσω και να μου. Αν δεν βρεις, θα σε απαντήσουμε σε όλα. Δεν θα σε βρίσω, παλικάρι μου. Δεν θα σε βρίσω. Δεν θα σε βρίσω. Δεν θα σε βρίσω. Πάμε παρακάτω. Σε ακούμε. Λοιπόν, θα με απαντήσετε όμως. Ναι. Δεν τη λες όμως. Θα με απαντήσετε. Με την καρδιά στο χέρι. Γιατί είσαι υδραυλικός, είσαι άνθρωπος της δουλειάς, του μόχθου και εγώ τέτοιος είμαι. Ναι, ρε, μικρά, δεν λες την ερώτηση. Ναι, τρεις θα σε κάνω. Ναι, έχει και άλλες γραμμές όμως. Τετρέξτε. Ναι, τρεις. Ναι, εντάξει, ρε, παλικάρι, τόσοι λένε. Πέρα, άσυμα και μένα λίγο. Ένα Αργιανό πήρα την μια φορά, άσυμα να μιλήσει. Λοιπόν, άκου τώρα. Πολλούς Αργιανούς παίρνουμε, φίλε, δεν παίρνουμε. Ναι, δεν παίρνετε. Δεν είναι εκπομπή του ΠΑΟΚ, αδερφέ. Αν ξέρεις. Ναι, τέλος πάντων, συγγνώμη. Γιατί, ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, Λεβεντάκο, θέλω να με απαντήσεις λίγο πάνω, επειδή είσαι παλιός και εσύ και καταλαβαίνω της ηλικίας μου, για το ποιόν του ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, ενδιαφέρομαι τώρα να μου πεις και εσύ θέλω να μου το απαντήσεις. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο. ΠΑΟΚ Εθνικός. Την ίδια ώρα έδειχνε αναμετάδοση μια τηλεόραση τώρα Ερτένα. Καβάλα με την Παναχαϊκή και πέφτει η καβάλα εξαιτίας του ΠΑΟΚ. Η πρώτη ερώτηση. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Μια αγωνιστική πριν το τέλος θα παίρνατε πρωτάθλημα μαθηματικά αν κερδίζατε τα Γιάννενα και χάσατε, δεν θυμάμαι το σκορ, μέσα στην Τούμπα. Τρίτη ερώτηση. Αυτό δεν το κάνει κανένας οπαδός. Μ' ακούτε παρακαλώ. Σε ακούμε. Ναι, τρίτη ερώτηση. Κανένας οπαδός όμως δεν το έχω ακούσει πουθενά και είναι μάλλον δεν είναι βρισιά, μάλλον θα ήταν δεν ήμουν οπαδός αυτού του σωματείου. Στο Καλαμαριά ΠΑΟΚ που γεμίσατε το γήπεδο και πανηγυρίζατε που φάγατε γκολ. Αυτό δεν θα το κάνει κανένας και οποιοσδήποτε πεινασμένος για μίσος τον αντίπαλο. Ολοκλήρωσε, δεν έχω εγώ να... Άσε με ρε παλικάρι μου, δύο δευτερόλεπτα ακόμα, σε παρακαλώ. Ναι, αλλά εκπομπή έκανε, θα σταματήσουμε, γιατί έχει άλλες γραμμές. Παλικάρι μου, μισό λεπτό μιλάω, σε παρακαλώ. Μισό λεπτό μιλάω, φίλε, αυτό λεπτό. Εγώ δεν το έκανα ποτέ αυτό, δύο ζωές θα με έδινε ο Θεός, τρεις. Δεν θα πανηγύριζα αν έτρωγε γκολ μια η ομάδα που αγαπάω και παρεπιπτόντως εγώ χάλασα την καριέρα μου, εγώ τέλος πάντων για το Λάρι. Σφιγκοβίδες τώρα. Ωραία. Τέλος πάντων. Ωραία. Ενώ μπορούσα να ήμουν μια χαρά. Να σε απαντήσουμε, να θέλεις. Να πεις στο Μπαρτσελόνα που λένε. Ναι. Λοιπόν, τέταρτη ερώτηση. Πες μου την άλλη ντροπή που χάσατε με τον Ολυμπιακό για στο μπάσκετ. Αν θες με απαντάς στον αέρα μας, κλείνεις. Άκουσε λοιπόν. Για δεν έβρισα. Για τα δύο πρώτα που είπες. Όχι, δεν έβρισα. Όχι, 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 έχω απάντηση. Καλά μιλάς. Για τα δύο πρώτα που είπες. Στο ένα ήμουν και στο γήπεδο. Για τα δύο πρώτα. Να πατήσετε τα ίντερνετ, η τεχνολογία είναι πολύ. Στο γήπεδο ήμουν, ρε αγόρι, με τον εθνικό. Ποιο ίντερνετ, μπορώ να σε απαντήσω και τι έγινε κιόλας. Για τα δύο πρώτα που είπες, κακός ο ΠΑΟΚ που δεν πέτυχε τους στόχους του. Για το τρίτο που είπες, της Καλαμαριάς, όταν έχεις το. Είναι ντροπή. Για σένα είναι ντροπή, ρε, για μένα ήταν γούστο.
Για σένα είναι ντροπή. Ναι, για μένα δεν είναι ντροπή. Εγώ έβγαλα γούστα. Ξέρεις γιατί έβγαλα γούστα? Παλικάρι μου. Ξέρεις γιατί έβγαλα γούστα? Γιατί είχα την ευκαιρία να βγάλω γούστα. Με κατάλαβες? Ναι. Δεν είναι καθόλου ντροπή. Ντροπή είναι, ξέρεις ποια είναι ντροπή? Ντροπή είναι να πας να πάρεις. Άκουσε τώρα. Να πας να πάρεις το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα στον Παράστο Βόλο το 1980, να τον έχεις ξεσκίσει το γάβρο στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο να σε αγνώρισες και να το χάνεις. Θα μας πεις γιατί το χάσες. Και λες εμάς για την Παναχαϊκή. Θα μας πεις γιατί το χάσες το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Είχα ένα τομάρι το φυρό που λιμένο. Κλείστον. Δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις. Ούτε ονόμασες ένα παίκτη σου που πέρασε και άφησε ιστορία στον Άρη, ήταν και προπονητή σου, ας έχασε το κύπελο με στην Τούμπα. Και τον έβρισε τον άνθρωπο. Είπαμε δεν αυρίζουμε. Εγώ δεν έβρισα. Έκανα μια ερώτηση και σε απάντησα σε όλες. Πάμε στον επόμενο φίλο. Μπορώ να απαντήσω στα γρήγορα, μα θέλει ο φίλος. Με τον εθνικό ήμασταν μέσα, βρίζαμε τους παίκτες που χάναμε από τον εθνικό. Με τα Αγία, με την Παναχαϊκή, εκεί είναι λίγο βρωμιά η κατάσταση. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει και η ντροπή μας, όντως. Με την Καλαμαριά θέλαμε να ρίξουμε τον Άρη. Εμείς αγορμοί είμαστε άντρες. Τα παραδεχόμαστε αυτά. Δεν είμαστε σαν κάτι άλλο. Και κάτι τελευταίο. Εμείς ποτέ δεν συμμαχίσαμε με τον βιαστή, με τον βιαστή φύση και παραφύση όλων των ομάδων. Ακριβώς. Του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ακριβώς. Ούτε σκύψαμε να πάρουμε το σαπούνι. Με κατάλαβες, φίλε, από τη Σύνδο? Γιατί πλέον ούτε τα προσχήματα δεν κρατάτε. Σε ανοιχτή συμμαχία και τακτικές Ολυμπιακού. Εντάξει. Αλλά όταν θα μπει στον αγωνιστικό χώρο, μέσα στο φλεγόμενο καμίνι της Τούμπας, με 30.000 τρελαμένους φίλους του ΠΑΟΚ να αναζητούν επί 5 φορές την νίκη γιατί προκάλεσες, τότε θα καταλάβεις τι βλακεία έκανες όλη τη βδομάδα και προκάλεσες αυτή την ένταση. Γιατί αν ερχόσουν με χαμηλά την μπάλα, ψηλωμένος με το 4 που έριξες στο βάζελο, μπορεί και να παίρνεις κανένα αποτέλεσμα. Τώρα θα φας το τρίμπαλο και θα πεις ευχαριστώ και θα κλείσεις τα τηλέφωνά σου για να μην σε κολαντρίζουν οι άλλοι όπως κάνεις κάθε φορά. Κλασικά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ναι. Έπεσε. Ωραία. Υπάρχει άλλη γραμμή. Πάμε στο διάλειμμα των 9.30. Θα επανέλθουμε ανοιχτές γραμμές μέχρι τις 10. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγκας Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο με τον φίλο μας τον Γιώργο και τον Χρήστο τον Πάσπα. Ο Γιώργος είναι ο γνωστός μελισσοκόμος, ο Γιώργος. Από την τηλεοπτική Μαρμίτα. Λοιπόν, ο Ζάχος σήμερα απουσιάζει, αύριο θα είμαστε εδώ πριν τον ντέρμπι να τα πούμε εκτενέστερα, έτσι. Λοιπόν, 23, 12, 87 και 3 οχταράκια. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526. Τώρα θα πάρουμε τις γραμμές να ακούσουμε λίγο τη συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού μετά την τεράστια αυτή επιτυχία με την Τότεναμ που πήρε την ισοπαλία μέσα στο γήπεδο του. Σήμερα ο Ολυμπιακός έπαιξε πάρα πολύ καλά απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, μια ομάδα αξίας ενός δις. Μόνο το center forward της Tottenham, ο Kane, κοστίζει δύο φορές όσο η ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτό δείχνει ότι σήμερα κάναμε μια μεγάλη υπέρβαση. Αν δούμε τα στατιστικά και δούμε τις φάσεις, ο Ολυμπιακός έπρεπε να έχει κερδίσει σήμερα. Και έδειξε ότι αυτή η ομάδα έχει τεράστια ψυχικά αποθέματα. Το να βρίσκεις μέσα σε 3 λεπτά με πέναλτι και 2-0, 0-2 κάτω στο σκορ και παρόλα αυτά να το παλεύεις, να δημιουργείς ευκαιρίες, δοκάρια, να παίζεις πάρα πολύ καλή μπάλα απέναντι σε αντιπάλους οι οποίοι είναι καταξιωμένοι και έχουν κερδίσει με το σπαθί τους πολύ μεγάλες θέσεις, όπως στο τελικό του περσινού Champions League, μια ομάδα που είναι γεμάτη με διεθνείς παίχτες. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, ο κόσμος μας ευχαριστήθηκε και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Αλλά βλέπετε ότι αυτή η ομάδα, και το νιώθουμε όλοι, έχει μια σιγουριά. Και μέχρι το τελευταίο λεπτό δεν το βάζει κάτω. Εμείς χάσαμε τις ευκαιρίες μέχρι το τελευταίο λεπτό στις καθυστερήσεις. Άρα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και να σας πω κάτι άλλο. Ξέρετε, εγώ τον Ολυμπιακό τον παρακολουθώ από μικρό παιδί. Λοιπόν, αυτό που πάρα πολλές φορές στεναχωρούσε ήταν, γιατί έχω ταξιδέψει παντού με τον Ολυμπιακό,
εκτός από τα παιχνίδια που έχω παρακολουθήσει στο Καραϊσκάκι, ήταν η πορεία μας στην Ευρώπη. Και όταν έβλεπα όλο αυτόν τον κόσμο που ταξίδευε ή ερχόταν στο Καραϊσκάκι, να φεύγει απογοητευμένος από το Καραϊσκάκι. Και όταν αγόρασα τις μετοχές της ομάδας, είχα υποσχεθεί δύο πράγματα. Το ένα είναι ένα αυτάρκης Ολυμπιακός, να δημιουργήσει περιουσία, και το έκανα σε μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία από το 2010, τη χειρότερη που είχαμε μέχρι σήμερα, και επίσης να γίνει μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Και σήμερα βλέπετε ότι ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα και μας κάνει περήφανος. Το θέμα είναι αν θα πρέπει να ασχολούμαστε σοβαρά με το ελληνικό ποδόσφαιρο, με αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά και να αποφασίσουμε. Δηλαδή βλέπετε τι έχει γίνει στο μπάσκετ τόσο καιρό, μήπως πρέπει να σκεφτούμε κι εμείς κάτι παρόμοιο ή να λάβουμε μέτρα. Γιατί κάθε μέρα βλέπουμε κάτι καινούριο. Καλό το πρωτάθλημα των Πρεσπών, αλλά ζούμε σε μια άλλη εποχή. Η χώρα μας έχει επανέλθει στην κανονικότητα. Λοιπόν, πολλά σας έχω πει μέχρι σήμερα. Στο πρωτάθλημα των Πρεσπών, κύριε Μαρινάκη, είχε συμμετοχή και ο Ολυμπιακός, ο οποίος έδωσε 6 βαθμούς στον πανάξιο αίτητο πρωταθλητή ΠΑΟ. Επαναλαμβάνω, στο πρωτάθλημα των Πρεσπών, κύριε Μαρινάκη, κατά τη δική σας άποψη και κατά των συμπολιτών, οι οποίοι ταυτίζονται 100% μαζί σας, είχατε συμμετοχή και εσείς, η δικιά σας ομάδα, η οποία ιτήθηκε 2 φορές και στο Καραϊσκάκι και στην Τούμπα από το πανάξιο αίτητο νταμπλούχο πρωταθλητή ΠΑΟΚ, κύριε Μαρινάκη. Τι μας λέτε λοιπόν? Γεια σου Τάσο. Γεια σου και σένα. Γερμανία, Γιάννης Παοκάρα. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Γιάννη. Παοκάρα. Είναι εδώ και ο Χρήστος σου, και φίλε, ο Γιώργος. Σε όλη την παρέα καλησπέρα. Γεια σου Γιάννα ρε. Γεια σου αδερφέ. Λοιπόν παιδιά, μεθαύριο το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό. Είναι. Πρέπει οπωσδήποτε να το πάρουμε. Εγώ δεν θέλω να δώσω προγνωστικά ούτε 2, ούτε 3, ούτε 4 γκολ. Και με μισό γκολ. Εγώ θέλω τους 3 πόντους. Σωστά μιλάς. Και θέλω μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα παικτών. Πιστεύω οι παίκτες, γιατί πιο πολλοί είναι σε αυτή την ομάδα εδώ και 4 χρόνια, ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω να τα δώσουν όλα μέσα στο γήπεδο, να μας κάνουν περήφανους. Και τώρα θέλω να αναφερθώ λίγο στους συμπολίτες. Δηλαδή τους πείραξε ο ορισμός του διαιτητή και δεν τους πείραξε που ο μεγαλομέτωχός τους ήταν δίπλα στον κύριο Βαγγέλα στα VIP. Ήτανε όντως το Καραϊσκάκι, έτσι γράψανε, γιατί δεν το ξέρω, ήτανε, για ενημερώστε με. Δεν διέψευσε πάντως κάτι τέτοιο ο επίσημος Άρης, νομίζω, θα έπρεπε να υπήρχε διάψευση. Τάσο, παρακαλώ. Επέτρεψέ με να σου πω, παρακαλώ, ότι εγώ δεν στέκομαι στις φυλάδες και στα γενικότερα στον τύπο. Mm. Εγώ έχω τις δικές μου πληροφορίες. Μάλιστα. Γιατί έχω δικό μου άτομο, μάναζερ, και τα ξέρω τα πράγματα πάρα πολύ καλύτερα. Μάλιστα. Άρα ήταν εκεί, λες, ο κύριος Καρυπίδης. Ήταν εκεί κανονικότατα. Οπότε η καραμέλα που μας φώναζαν τόσα χρόνια, πολλά χρόνια, οι γάβροι του Βορρά, πλέον καταρρύπτεται και τώρα ξέρουμε πράγματι όντως ποια ομάδα έχει με τη βούλα πλέον γάβρος του Βορρά. Μάλιστα. Ωραία. Δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο, Γιάννη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ που με ακούσετε, θα παίρνουν και άλλη σειρά. Να είσαι καλά, ρε Γιάννη, να περάσεις καλά. Επίσης να πούμε, κύριε Βάγγελε Μαρινάκη, να συνεννοήσετε πρώτα με τον προπονητή σας, τον κύριο Μάρτινς. Βέβαια. Γιατί μία-δύο ημέρες, Χρήστο, πριν δύο μέρες, ο προπονητής του Ολυμπιακού παραδέχτηκε προς τιμή του ότι ο ΠΑΟΚ πανάξια πήρε το πρωτάθλημα και το έδωσε και συγχαρητήρια. Αποφασίστε λοιπόν εκεί στον Ολυμπιακό.
Για δεύτερη φορά. Πρόεδρος και προπονητής. Για δεύτερη φορά. Αν είναι το πρωτάθλημα των Μπρεσπών ή αν μας δίνετε συγχαρητήρια μέσα στον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα που κατακτήσαμε. Αποφασίστε γιατί αυτά που λέει ο Ολυμπιακός τα λένε και κάποιοι άλλοι εδώ στην πόλη. Έχουν ταυτιστεί 100% και συμμαχήσει μαζί σας και δεν τους τοποθετείτε σωστά. Γιατί πραγματικά σήμερα οι υγιείς γάβροι, αυτοί που πραγματικά αγαπάνε μόνο την φανέλα του Ολυμπιακού, το σύλλογο του Ολυμπιακού, και δεν αγαπάνε και δεν προσκυνάνε και δεν γλύφουν προέδρους κτλ., σας αποδοκιμάζουν για αυτό που κάνετε, κύριε Μαρινάκη. Μετά από ευρωπαϊκή παρουσία της ομάδας σας στο Champions League, ασχολείστε με το πρωτάθλημα που πήρε ο ΠΑΟΚ. Τόσο πολύ σας πούνεσαι. Τόσο πολύ σας γλεντάει ο ΠΑΟΚ που σας έχει αφήσει 2 χρόνια άτιτλους. Δεν το έχετε μάθει αυτό. Δεν έχετε μάθει να χάνετε. Έχετε μάθει να κερδίζετε τα πάντα. Γι' αυτό σας λένε Φαταούλ. Γι' αυτό το λόγο σας λένε Φαταούλ. Τα θέλετε όλα δικά σας. Και όποιος πάει να παρακάμψει κάτι ή να σας επενικήσει με αρσενικό τρόπο, όχι εξαγωνιστικά, όχι με δόλιο τρόπο, γιατί έχει καρύδια από κάτω, δεν έχει τον Grand Canyon, τη Χαράδρα, ούτε φοράει φουστανάκια, τον πολεμάτε. Το ίδιο κάνετε και με τον Παναθηναϊκό παλαιότερα. Να έχετε την αξιοπρέπεια και να μάθετε να χάνετε κιόλας. Είναι μεγαλείο ψυχής και πολύ αρσενικό συνέστημα το να παραδέχεσαι την ήττα σου και να αγωνίζεσαι να ξαναγίνεις εκ νέου δυνατός. Γιατί η ομάδα σας φέτος, αν δεν καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα, που όλα υπέρ σας είναι, από κυβέρνηση μέχρι VAR, μέχρι διαιτητές, μέχρι εξαγωνιστικά κτλ. Δεν πάμε κι εμείς καλά να έτσι, τα πούμε όλα και πάμε. Αν δεν καταφέρουμε να πάρετε το πρωτάθλημα, θα είστε τρίτη χρονιά άτιτλος. Ούτε στο μικρό τελικό του κυπέλου δεν πάει η ομάδα σας να παίξει. Μεγάλη ντροπή. Αυτό σας πειράζει. Αυτό σας τρελαίνει. Αυτό σας αρρωσταίνει. Και εσάς κάτω στο λιμάνι και τους γείτονες εδώ, ό,τι χρώμα και αν φοράνε. Και πλέον υπάρχει η ανοιχτή συμμαχία. Είναι γνωστή σε όλους. Έτσι. Όσοι θέλετε να το δεχτείτε, το δέχεστε. Όσοι δεν θέλετε, το ξέρετε. Κρατήστε το μέσα σας. Εμείς και όσοι έχουν αιματάκια και νοημοσύνη, βλέπουνε. Τέσσερις τελευταίοι θα μιλήσουν, Χρήστο. Έτσι, μην τηλεφωνείτε οι υπόλοιποι. Απλά να ξέρετε, λίγο πριν βγάλουμε το φίλο στην γραμμή, να σας υπενθυμίσω λίγο στους συμπολίτες ότι αν έχετε δει James Bond, Diana Jones κτλ., πρώτα τρώει ξύλο ο Λακές και μετά τρώει ξύλο το μεγάλο αφεντικό. Ναι. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πρώτα η σειρά σας. Ναι, ό,τι συνεπάγεται. Πάμε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Γιώργος, πάω από Ολλανδία. Γεια σου, Γιώργο. Ρώτησα στο διάλειμμα του Αριανού ποιο διαιτητή θέλανε να πει. Κανείς δεν πήρε να πει. Δεν πήρε κανείς, ναι. Εγώ έχω μπερδευτεί, παιδιά. Δεν ξέρω την Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Παίζουμε τελικά ή με τον Άρη. Με τον Ολυμπιακό Θεσσαλονίκης. Έχω μπερδευτεί πραγματικά. Δεν ξέρω πλέον με ποιον παίζουμε. Και θα κάτσω, ας πούμε, στο PAOK TV και ανάλογα το χρώμα της φανέλας που θα μπει μέσα. Με τον Άρη παίζουμε, ρε Γιώργη. Με τον Άρη παίζουμε. Με τον Άρη. Νομίζω γιατί σήμερα, εντάξει, μπερδευτήκαμε λίγο τις προηγούμενες μέρες ή έτσι λίγο μέσω Σαματά που έγινε. Αλλά σήμερα παραμπερδευτήκαμε γιατί. Έχω την εντύπωση ότι ο Άρης έχει καινούργιο εκπρόσωπο τύπου τον κύριο Καραπαπά ή ο Ολυμπιακός έχει τεχνικό διευθυντή τον κύριο Καρεπίδη. Λέτε δηλαδή, για τη συνάντηση που έγινε με τον κύριο Αυγενάκη. Βέβαια, πλέον δεν κρατιούνται ούτε τα προσχήματα. Πέσαν οι μάσκες. Εγώ θα θέσω ένα ρητορικό ερώτημα. Καταρχήν εγώ δεν θα σταθώ ούτε στη φωτογραφία που ο Καρεπίδη ήταν δίπλα-δίπλα σχεδόν γλωσσόφιλο με τον Καραπαπά στη φωτογραφία. Με θράσος έτσι να τους βγάζουν και φωτογραφία να το βλέπουμε, ρε παιδί μου. Αυτοί θέλουν όχι μόνο να το πιστέψουμε ότι πλέον Άρης και Ολυμπιακός είναι μαζί, να το δούμε κιόλας. Δηλαδή να το δούμε κιόλας. Δεν χρειάζεται να το δεις, δεν πρέπει να είσαι τυφλός για να ναι, το λοιπόν, το ρητορικό ερώτημα είναι στο ότι... καταρχήν να πω κάτι άλλο. Εχθές το άλλο site του Ολυμπιακού, το 10.gr, έτσι, μία ώρα πριν τον αγώνα Ολυμπιακός Τότεναμ, που υποτίθεται ότι είναι site του Ολυμπιακού και ότι υποτίθεται ότι ξέρω εγώ πρέπει να έχει Ολυμπιακό τότε να πρώτης ειδήσεις κτλ. Μία ώρα πριν τον αγώνα, Champions League έχει πρώτη είδηση πάνω με φωτογραφία, ξέρετε πώς είναι τα site, έτσι. Ναι. Συνέντευξη του Καρυπίδη.
πήρανε τηλέφωνο τον Καρυπίδη να κάνει συνέντευξη στο 10.gr αποκλειστική για να τους πει τα παράπονα για το διαιτητή και το ένα και το άλλο. Δηλαδή τέτοια στρωμένη κατάσταση δεν μπορώ να την καταλάβω. Το ρητορικό ερώτημα είναι λοιπόν προς τους φίλους μου τους Αριανούς. Αυτή τη στιγμή εσείς από τη λύσα σας και την κόχλα σας να κερδίσετε τον ΠΑΟΚ, μάλλον δεν είναι ερώτημα, είναι τοποθέτηση. Δεν βλέπετε ούτε σας ενδιαφέρει καν το ότι είστε σύμμαχοι με τον Ολυμπιακό. Δεν σας ενδιαφέρει καν, το παραβλέπετε τελώς, δεν του δίνετε σημασία. Δεν γιατί δεν έχετε στόχους. Ναι, το θέμα σας είναι να κερδίσετε εμάς. Ας πάνε είναι και σύμμαχός σας και ο ίδιος ο διάβολος. Δεν σας ενδιαφέρει, δεν το βλέπετε καν μπροστά σας. Αυτό όμως θα έρθει τέτοιο μπούμεραγκ σε εσάς, γιατί ο Ολυμπιακός τα δόντια του τα έχει έτοιμα να αρπάξει αυτόν που το τσιμπάει. Εάν τολμήσετε εσείς ποτέ, εσείς που θέλετε να πάρετε τίτλο, για να πάρετε τίτλο πρέπει να περάσετε, αφήστε μας, εγώ δεν λέω εμάς, πρέπει να περάσετε πάνω από το πτώμα του Ολυμπιακού. Πώς λοιπόν εσείς θα πάρετε τίτλο όταν δέχεστε να είστε από κάτω γιουσουφάκι του και επικοινωνιακή ουρά? Πώς θα πάρετε εσείς τίτλο, μπορείτε να πείτε? Να είσαι καλά Γιώργο, έχω άλλες τρεις γραμμές. Φίλε, μην το πας μακριά, να θυμίσουμε κάποιοι παλιοί άλλοι φίλοι του Ολυμπιακού Αστέρας Τρίπολης και παίξει τελικό. Με σφαγή, τους φάξαν κανονικότατα. Δεν ήταν από τις λίγες φορές που υποστήριζε Ολυμπιακό τότε στο κύπελο. Και μόνο να πούμε ότι ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακού στη σημερινή συνάντηση με τον Λευτέρη Αυγενάκη, όπως μας λέει το ρεπορτάζ του PAOKday.gr, μίλησε περισσότερο για τον ορισμό του κύριου Σιδηρόπουλου στον ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης παρά για πράγματα τα οποία αφορούν την ομάδα που εκπροσωπεί τον Ολυμπιακό. Εγώ πιστεύω αυτοί θέλανε. Μπορείτε Θάνο, να το δείτε Γιάκο, μέσα στο Καλλιώτη που λέει ο Τάσος, που εγώ τους δείτε. Αρετόπουλος και τα λοιπά. Αρετόπουλος, και Καζαφέρα, το ξαναφέρω. Έχουμε άλλους τρεις που περιμένουν. Καλησπέρα. Ναι. Έλα φίλε. Έλα. Τα χαμάτας. Κλείστε το ράδιο. Τα χαμάτας. Είπε. Τα χαμάτας. Ο φίλος τα χαμάτας. Να χαιρετίζω και τα αλάνια δίπλα. Γεια σου, γεια σου φίλε. Κλείστε το ράδιο ρε. Κι άλλο ρε κλείστε. Πού κάνω μικροφώνηση ρε. Κάμε ποιος άλλο ρε. Λέω. Ακούς τώρα. Ακούμε. Έλα πάμε. Ναι. Πάμε γρήγορα. Τι γρήγορα να πούμε, προλαβαίνουμε. Οι γείτονες μας είναι η Μαρία με τα κίτρινα, να μην ξεχνάμε. Το τραγούδι το αγαπημένο. Καραπαπάς ηγεσία, εκπρόσωπος του συμπολίτη. Ο συμπολίτης εντεμέ και στη λεχαρτή, δεν θέλω τον Σιδηρόπουλο, σαν να λέγανε θέλουμε αυτό να. Για να μην πονέσουνε στο δεύτερο γύρο, θα μπει πρώτο εμίχρονο Κομίνης και δεύτερο Αρετόπουλος για να ησυχάσουνε. Για να τον πεκιαστούν μια και έξω. Μήπως θα επαναφέρουμε και τους Πανάθα. Τα χαμάτα. Και το Σπανάθα. Καταφέρνουν με αυτόν τον τρόπο να ασχοληθείς μαζί τους για τέσσερις μέρες το χρόνο. Και αυτό χρόνο καταφέρουν και μόνο, το μόνο που μπορούν να καταφέρουν να κάνουν είναι αυτό, αυτό. Γιατί με το που θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο στο καμίνι της Τούμπας με 30.000 λυσσασμένους φίλους του ΠΑΟΚ να διψούν για την νίκη επί πέντε με όλες αυτές τις προκλήσεις, θα δεις ένα πολύ διαφορετικό ΠΑΟΚ την Κυριακή, ο οποίος πραγματικά θα το σκορπίσει αυτό τον Άρη μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο. Και όλα αυτά, όλα αυτά, 8 και 4 το βράδυ της Κυριακής θα έχουν ξεχαστεί και από τη Δευτέρα ο αυτοσκοπός, όπως λειτουργούν δηλαδή κάθε Δευτέρα, τα κεφάλια χαμηλά και τα βλέμματα στο πάτωμα. Και ξανά μετά πριν ένα μήνα να δώσω χαιρετήματα στο φίλο μας στον Γιώργο από την Ολλανδία, καλά τα λέει, τέτοιο τσακαλάκι πρώτη φορά ακούω. Γεια σου Γιώργη Ολλανδέ, στείλε μας καμιά σοκολάτα special. Λοιπόν, αυτοί τι κάνουν τώρα. Πριν το παιχνίδι θυμούνται το πανό, θυμούνται τα πάντα, τα πολύ πάντα. Ωραία. Μέσα στο μυαλό μια μου ζωή αυτό γίνεται. Μια ζωή αυτό δεν γίνεται. Έτσι, έχεις δει. Έτσι. Είναι καθαρά θέμα επικοινωνιακό. Δημιουργούν τις προηγούμενες πέντε μέρες άλοθη για τα έξω αγωνιστικά, επειδή έτσι στο αγωνιστικό ξέρουν δεν θα τα καταφέρουν. Και σου λέει, αν τα καταφέρουμε. Ένα παραπάνω τώρα, αν ο Άρης κόψει βαθμό ή βαθμούς από τον ΠΑΟΚ και θα δεχτεί συγχαρητήρια, τα οποία συγχαρητήρια θα του γυρίσουν μπούμεραγκ, όπως έγινε ο Παναθηναϊκός τότε που έγινε δούριος ύπος στον Παναθηναϊκό. Έτσι. Με Κόντι και τους πήγανε μέχρι τον τελικό και τους δώσανε μια φάπα και μείνανε άτιτλοι και άγκολοι από το 1970, ούτε γκολ έχουν βάλει σε τελικό. Έτσι, έτσι, έχουμε και ένα άλλο θέμα, Ναι, κατάλαβες. Ένα θέμα που έγινε. Άνα, μπράβο. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Ο Καρυπίδης που ήταν στο Καραϊσκάκι και λέει ότι δεν είναι Ολυμπιακός.
Δεν είπε ποτέ ότι είναι Ολυμπιακό. Το έχει δηλώσει ότι είναι από μικρό παιδί. Έτσι, όχι, φέτος. Λένε ότι όποιο πάει στο Καρισκάκι δεν είναι, πρέπει να είναι Ολυμπιακό. Γιατί στο Χαϊλά που πάει. Στα όχι, στο Χαϊλά που πάει ο κύριο Καρυπίδη είναι Αριανό. Ε, όχι, αλλά είναι. Μέλος, θα γίνει Αριανό. Μέλο στη διοίκηση. Μπορεί να έγινε και όλα. Μπορεί να είναι Ολυμπιακό και Άρης, ρε φίλε. Σωστό, πάει δύο ομάδε. Έτσι, δύο σέρα που αν είναι. Να σε καλά. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε λίγο, γιατί εντάξει καλά λέμε για τους γάβρους, ότι και οι δικοί μας οι οπαδοί με όλη αυτή την τέτοια που έχει γίνει δίνουν εξετάσεις. Πρέπει να είμαστε φρόνιμοι, πρέπει να είμαστε κόσμοι, πρέπει να είμαστε ήρεμοι, γιατί δεν ξέρουμε και τι θα γίνει με τα ΒΑΡ και με το διαιτητή. Και φυσικά εννοείται ότι και εσείς κύριοι που φοράτε την ασπρόμαυρη φανέλα όπως και ο προπονητής, πρέπει να δείξετε τα απαραίτητα αντανακλαστικά. Και να καταλάβετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτό για τον ΠΑΟΚ. Τι λες, Γιώργο, δεν το ξέρουν. Δεν ξέρω τι και ξέρουν. Και τις εξετάσεις ο κόσμος του ΠΑΟΚ το έδωσε πέρσι στο μάτς με τον Γαύρο που δεν άναψαν ούτε τσιγάρο και στο μάτς με την ΑΕΚ. Φίλε. Ότι βρέθηκε ένας βλαμμένος και πέταξε μια κορδέλα, ξέρω εγώ, και ο άλλος έκανε το θεατρικό. Δεν έχει να κάνει. Πήρε το Όσκαρ, μέρα, Όσκαρ. Ο οπαδός πρέπει να δείχνει κάθε μέρα εξετάσεις. Okay, πάμε στις δύο τελευταίες γραμμές. Καλησπέρα. Τάσο. Έλα. Έλα ρε Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στην παρέα. Τα λέω γρήγορα. Γεια σου, πέρα. Ωραία την πήγατε και πάλι την εκπομπή. Τρένο, αστέρι. Βγήκα και εγώ εχθές και στους άλλους δύο που ήταν έλλειπες. Τάσο, τα είπαν και προχθές. Τους αποκάλεσα όπως λίγο πολύ το τραγουδάκι σου εκεί με το υπονοούμενο. Δεν ξέρω και εγώ τι στυλ 1940, εκείνους με τις κουκούλες και αυτά. Αλλά ρε Τάσο, αυτό το παιδοβούβαλο όπως άλταρα. Πώς μπορείς και τον άκουσες, έστω και 2-3 λεπτά που τον είχες εκεί και αυτός είναι και λίγο αλλιώτικος ρε Τάσο. Φίλε, να σου πω κάτι. Όποιος δεν βρίζει ή δεν λέει κάτι επιλείψιμο ή μηνύσιμο. Όχι, για τον παιδοκούβαλο, λέω αυτό είναι το κάτω. Για τη συνέντευξη. Ήθελα να καταλήξω στο πρωτάθλημα των Πρεσπών και ήθελα να τα ακούσει ο κόσμος όλος ότι η ομάδα του έπαιζε ένα ευρωπαϊκό μάτσο Champions League και ασχολήθηκε με τον ΠΑΟΚ. Αυτό δείχνει, για τους βάζελους το λέω αυτό. Για τους βάζελους το λέω αυτό. Αυτό δείχνει ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Αυτό δεν ακούγεται αυτό. Τα πράγματα αλλάζουν, τι να κάνουμε. Ο Μαριδάκης ρε φίλε είναι τέτοιος, τι να κάνουμε. Ε? Ο Μαριδάκης λέω είναι. Ο Μαρινάκης είναι θεσμικός παράγοντας, τι να κάνουμε. Τι θεσμικός παράγοντας, είναι και λίγο άκρης. Με ύφος πρωθυπουργού, έτσι. Με ύφος ουσιώδης πρωθυπουργός της χώρας. Που βαλάει και λίγα αμοχάλικα και λίγα έτσι, μήπως είναι και λίγο μπέρδεμα το τι λέει και το τι κάνει. Πώς τον ακούτε, δεν ξέρω. Ο κουμπάρος της οικογένειας Μητσοτάκη, να πούμε έτσι. Και μπράβο στους θεσσαλονικούς παοξίδες που τον ψήφισαν τον Μητσοτάκη, να τους χαιρόμαστε. Αυτή εδώ την Παπαναστασίου, τώρα από εκεί κάτω κατέβαινα, εδώ στην Μαρτίου τώρα είμαι. Α τους χαίρονται, ρε Γιώργο, Τάσο, Γιώργο και Χρήστο. Α τους χαίρονται. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτό το ανεξήγητο. Να συντάσσονται, όχι σε στήλο όπως είπε ο Γιώργος σύμμαχοι. Τι σύμμαχοι, κολλητήρια είναι. Πώς είναι ο Καραγκιόζης στα κολλητήρια. Δεν είναι ανεξήγητο, αδερφέ. Είναι περήφανη. Όταν είσαι στην ανυπαρξία. Όταν είσαι στην ανυπαρξία, εγώ θα σου πω 122 χρόνια συνολικά έχεις να πάρεις πρωτάθλημα και κύπελο. Όταν έχεις τρεις υποβιβασμούς και βλέπεις το γείτονά σου, το μεγάλο σου εχθρό, γιατί ο αντίπαλος του ΑΕΔ είναι Ολυμπιακός, είναι ο ΠΑΟΚ. Βλέπεις τον μεγάλο σου αντίπαλο και γείτονά σου να πανηγυρίζει κύπελο, να πανηγυρίζει πρωτάθλημα, να πανηγυρίζει double, να πανηγυρίζει τρία χρόνια, τέσσερις τίτλους, πέντε τον ένα κλεμμένο, αυτομάτως ρε φίλε θα συμμαχίσεις και με το διάβολο για να μην το ξαναδείς και μπάσκετ κλείψεις και κανένα κουκαλάκι κι εσύ. Θα σου έχουν δίκιο τα παιδιά, γιατί όταν είσαι με τα τραχτέρ τα τελευταία χρόνια, έτσι. Η Ευρώπη σου φαίνεται βουνό. Ωραία. Η Μαλάια. Ολοκλήρωσε μεγάλε, να πάρουμε και το τελευταίο. Τρία ντάμπλ έχουμε ρε, και με τον Πλατανιά και με τον Πλακώστα και με τον Γκομίνη. Τρία ντάμπλ έχουμε. Στη συνείδησή μου, όχι στη συνείδησή μου κυριολεκτικά, έχουμε τρία ντάμπλ. Αλλά μην ξαναεξηγηθείς έτσι, Τάσο. Σε παρακαλώ. Ας μην είμαστε αχάριστοι. Δύο. Φίλε, έπρεπε να παίξει η συνέντευξη γιατί μετά έπαιξε και ένα τραγουδάκι, αλλά δεν το έδωσε σημασία. Άντε ράμαστε, εντάξει, άντε Τάσο, άντε. Να σε καλά. Γεια σου, φίλε. Άντε να σε καλά. Έτσι είναι όταν είσαι στην ανυπαρξία. Συμμαχείς και με τον διάβολο. Εγώ το καταλαβαίνω. Έτσι, και να σου πω και κάτι. Θα ασχοληθώ τρεις μέρες, δε φίλε, έτσι για την καζούρα. Εντάξει, κυρίως θα ασχοληθώ όμως με τη δική μου ομάδα όταν θα έρθει 6:30 η ώρα το απόγευμα της Κυριακής. Έτσι. Και εκεί, όλα τα παραρτήματα, όλες οι συμμαχίες θα αντιληφθείτε τι κάνατε με το να προκαλέσετε όλη αυτή την αναστάτωση όλη την εβδομάδα. Ντοπάρατε
και τους παίχτες και τον προπονητή και πάνω απ' όλα τον μοναδικό κόσμο του ΠΑΟΚ. Θα το αντιληφθείτε όταν θα μπείτε στην τούπα. Ήταν μια λάθος κίνηση. Όταν θα μπείτε στην τούπα θα καταλάβατε τι κάνατε. Και θα μετανιώσετε πικρά γιατί δεν ήρθατε με το χαμηλά η μπάλα. Με το χαμηλά η μπάλα όπως πέρσι μπορεί να παίρνατε κανένα αποτελέσμα με κανένα goal offside πάλι. Πάμε στον τελευταίο φίλο σήμερα. Και στο φινάλε, αν είναι καλύτεροι, εμείς δεν λέμε να παίξουμε. Αν είναι καλύτεροι, να κερδίσουν, ρε φίλε, να το χειροκροτήσουμε. Ναι. Εμείς ξέρουμε να χάνουμε. Έτσι ακριβώς. Εμείς ξέρουμε και να χάνουμε. Από κάτω που το θεωρούν δικά τους. Εντάξει. Ξεκινάει. Έλα, φίλε. Τελευταίος. Καλησπέρα. Γεια σου και σένα. Καλησπέρα. Ακούγομαι. Ακούγεσαι. Από Γερμανία τηλεφωνώ, Παντελής. Γεια σου, Παντελή. Στο Γιώργο ήθελα να πω μπράβο στον Ολλανδό, με κάλυψε πλήρως. Ήθελα δύο πραγματάκια να τονίσω. Ένα είναι με τον κύριο Μαρινάκη. Ρε παιδιά, λέτε να βλέπει και τον ΠΑΟΚ στον ύπνο του. Σίγουρα. Σίγουρα. Εγώ νομίζω βλέπει εφιάλτες το βράδυ. Ξυπνάει απότομα, πετάγεται και λέω ΠΑΟΚ. Αδερφέ, τον έχει κάνει ο Ιβάναρος, τον έχει κάνει να παίρνει Ζάναξ να μου κοιλάξει το Ανίλ. Να ξέρεις. Ναι. Όλη η μέρα ξυπνάει αυτός, ο Καραπαπάς, οι Θεοδωρίδηδες και τα τσιράκια εδώ τα παραρτήματα με την έννοια του ΠΑΟΚ. Τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Και να σου πω και κάτι. Ένα... Μου λέει, γιατί εγώ δεν το είδα τον Γαύρο χθες. Έμαθα ότι στις καφετέρες και στα προπό και στα σπορ καφέ, τα γκολ του Ολυμπιακού εδώ στη Θεσσαλονίκη κάποιοι συμπολίτες τα πανηγύριζαν έξαλα. Κάτι τέτοιο άκουσα. Εντάξει, δεν το ξέρω εγώ, Γερμανία ναι. Είμαι, τέλος ναι. Πάντων. Ένα ακόμα ήθελα να ρωτήσω, μήπως έχετε την πληροφορία. Ή μάλλον να το ρωτήσω τελευταίο αυτό. Δεν πιστεύω για τους Αριανούς ότι είναι εντάξει με τη συνείδησή τους με αυτό που είδανε σήμερα το πρωί. Με αυτό που μάθανε σήμερα το πρωί. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ποιο απ' όλα. Δηλαδή, ότι ο Καρυπίδης με τον Καραπαπά... Κοίταξε, σίγουρα η πλειοψηφία των φίλων του Άρη να ξέρεις ότι σίγουρα δεν τους αρέσει κάποια πράγματα. Ιδίως αυτή η συμμαχία πλέον, η ολοφάνερη συμμαχία με τους κάτω. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν χιλιάδες φίλοι του Άρη που δεν συμφωνούν με αυτό. Έτσι. Εντάξει. Okay. Όπως δεν θα άρεσε και εμένα, έτσι. Δηλαδή αν το έκανε αυτό, δικός μου πρόεδρος. Εμείς δεν ξέρω, φίλε, πιστεύω ότι τουλάχιστον μια ανακοίνωση πέντε σύνδεσμοι από τους 30, ξέρω εγώ, θα έβγαζαν. Να μην σου πω και 30. Μην ξεχνάς ότι όταν υπήρχαν οι πόνιες, παλαιότερες δείξεις ότι συνεργάζεται με τον Ολυμπιακό, εμείς τους λέγαμε παρετήσου, φύγε σπίτι, κάνε, ράνε, φωνάζαν, άλλοι βρίζαν. Καταλήψεις. Το ένα, μην τα ξεχνάμε αυτά. Και ένα ακόμα θέλω να το σχολιάσετε εσείς, γιατί εγώ το άκουσα, το διάβασα, αν αληθεύει ότι έδιωξε τον Κόκαλη από τη Σουήτα που νίκησε. Τον Πέτρο τον Κόκαλη, το έκανε στο Twitter. Εάν το έκανε αυτό, παιδιά, ο χαρακτήρας αυτού του ανθρώπου δεν μπορώ να τον περιγράψω. Κρίνει, λέει, ποιοι είναι Ολυμπιακοί και ποιοι μη. Ναι, ο Πέτρος ο Κόκαλης δεν κατέβηκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, απέναντι. Και τι σημασία έχει. Εσύ τι λες τώρα, να μην έχει σημασία. Εσύ λες να μην έχει σημασία. Στον Ολυμπιακό το θέμα είναι καθαρά πολιτικό. Άντε να είσαι καλά, πρέπει να κλείσουμε. Λοιπόν, η Mazda Manatidis ήταν κοντά μας, εξειδικευμένο συνεργείο Mazda. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το Mazda του. Παπάφη 205, τηλέφωνο επικοινωνίας 2319-24-931. Εδώ και το ψητοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις, ντόπια κρατικά, χειροποίητες νοστινιές, ο καλύτερος γύρος της πόλης χοιρινός σε κοτόπουλο, σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για ένα ως τέσσερα άτομα, ολόφρυς και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου διεύθυνση, Delivery-α στο 2310-520-555, κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone και από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρκλάς, εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Εκπληκτικός ο χώρος, θέα όλη η παραλία της πόλης. Δίπλα στο κύμα κυριολεκτικά απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε καλαμαράκια,
χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα φρέσκα ψάρια, special γαριδάλες και τα μοναδικά αχνηστά μύδια μας. Απογειώνεστε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες. Ψαροταβένα Καρεκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης, Θεμιστοκλής Οφούλη 76 και Αργοναυτών 1, δίπλα από το Σάρκ στην Καλαμαριά στο Καραμπουράκι. Τηλέφωνο ρεζερβέ, σημειώστε το και πάρτε εγκαίρως για να βρείτε θέση. Να κλείσετε τραπεζάκι 2-30, επαναλαμβάνω, 2-30. Αυτά από εμάς για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που ήταν συντονισμένος εδώ στο ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107 και 4 και όσους καλύψαμε με τα όσα είπαμε και με τα θέματα που είχαμε, αλλά και όσους ενδεχομένως να δυσαρεστήσαμε κάποια στιγμή με τα λεγόμενά μας. Λέμε πάντα το πιστεύω μας, με τα δικά μας κριτήρια, όπως και εσείς που ενδεχομένως να δυσαρεστηθήκατε, να έχετε τα δικά σας κριτήρια. Έτσι, απλά να ξέρετε, εσείς που ενδεχομένως δυσαρεστηθήκατε, ότι δεν υπάρχουν ποτέ δύο αλήθειες. Η αλήθεια είναι μία και την αλήθεια την ξέρει ακόμα και ο ένοχος. Εγώ αυτό έχω να πω, θα δώσω πάσα στα παιδιά για έναν επίλογο και θα κλείσουμε. Τάσο, εγώ στον επίλογο μου θέλω να πω ότι ωραία όλα αυτά. Μόνο μία υπενθύμηση στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Γιατί υπάρχει και το τμήμα handball, αυτό που σου είπα, το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου μεθαύριο. Παίζει ο ΠΑΟΚ με την ΑΚΣ την πρεμιέρα της handball premier, ναι. Στις 5 η ώρα στο κλειστό γήπεδο της Νεάπολης, στα δικά σου μέρη. Ωραία. Θα είμαστε εκεί. 5 η ώρα πάω ΚΑΕΚ. 5 η ώρα Σάββατο. Πάω ΚΑΕΚ το Σάββατο, στην μια Νεάπολη. Μέρα πριν στην Νεάπολη. Ωραία, κάτι ρετσινάρες θα είμαστε εκεί. Νεάπολη, γειτονιά, εκεί μεγαλώσαμε. Έτσι, έτσι. Ωραία, έτσι. Πολύ καλά κάνεις. Μπράβο, 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 μπράβο. Να είσαι καλά. Γιώργα, και ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες και θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Εγώ ευχαριστώ που βρέθηκες για την ανταπόκρισή σου, έτσι, να είσαι καλά. Και σένα και το στέλνω του Παντολίου. Έλα Γιώργο μου. Λοιπόν, εγώ θα μείνω στο αγωνιστικό, καθότι πάντα έμενα στο αγωνιστικό. Το μάτς είναι πολύ δύσκολο. Είμαστε σε μέτρια κατάσταση. Οφείλει μάλλον η ομάδα να αποζημιώσει τον κόσμο, να επιστρέψει εκεί που της αρμόζει, εννοείται αυτό. Αν το μάτς έρθει ευλογημένα, απαγορεύεται με αυτά που έχουν γίνει να σταματήσουμε. Το τονίζω, το απαγορεύεται. Όχι fair play δηλαδή, έτσι. Εννοείται αυτό. Αν για τον α ή β λόγο έρθει το μάτς εκεί που το ονειρεύεται ο κάθε παοκτσής, απαγορεύεται και ο κόσμος οφείλει να σπρώξει την ομάδα, ακόμα και να γιουχάρει αν δει ότι σταματάει η ομάδα, έτσι. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι απαράδεκτοι με αυτά που κάνουν. Θυμάμαι εγώ στο 4-1 ημίχρονο το Δόνη να κάνει, ξέρω εγώ, κουκουρούκου. Θυμάμαι τον Καραγεωργίου μέσα στο Χαριλάου, ναι. Με το Μίετσελ στο 0-3 με το Μαχαιρίδη. Ποιον είχαν, Μαλαδένη. Μαλαδένη και Μίετσελ, με τις γκολάρες του παιχταρά του Μίετσελ να πούμε. Θυμάμαι τον αυτό να κάνει. Τι κάνει, ρε. Έτσι ακριβώς. Κουκουρούκο. Έτσι ακριβώς. 8-9, 12. Είμαι τον Παναθηναϊκό στο 4 τέτοιο με τον Μπέλκα τότε. Τέλο πάντων, η ουσία είπαμε έτσι. Είναι να παίξει ποδόσφαιρο. Το τρίποντο είναι η ουσία. Όχι να παίξει ποδόσφαιρο. Το τρίποντο είναι η ουσία. Να παίξει ποδόσφαιρο, να κερδίσει και φυσικά εννοείται. Άλλες δύο ώρες να είχαμε πάντα. Σου κάναμε κομπή, ναι. Έτσι. Και να πούμε την αλήθεια, εμείς δεν είμαστε σαν κάτι άλλο. Αν οι άλλοι είναι καλύτεροι, εντάξει. Τι από εμά κερδίζουν. Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εγώ, Τάσο, για την πρόσκληση. Και σε ένα Χρήστο. Ευχαριστούμε και όλο τον κόσμο. Έτσι, είτε συμφωνήσαμε είτε διαφωνήσαμε. Και τον Χρήστο, τον Γιώση, τον ηχογλήφτη εδώ τη εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Θα τα πούμε. Ανανέμουμε το ραντεβού για αύριο, εδώ με τον Ζάχο, τον Ντρούλινγκ. Αύριο επικές μάχες, είναι μια ημέρα ουσιαστικά πριν το μεγάλο ντέρμπι. Θα μας πει και ο Ζάχος την άποψή του, θα πω και εγώ τα δικά μου, θα πείτε και εσείς πάλι ό,τι αγαπάτε. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλαντερ με Νίκο Παπαδόπουλο, νομίζω. Ο Μοσχοβίτης πρέπει κάπου τον είδα στην Ίδρα να απλώνει την κορμάρα του, να πούμε. Τέλος πάντων, εμείς θα πούμε με Νίκο Μοσχοβίτη και Νίκο Παπαδόπουλο, εκπομπή Μπάλαντερ. Λίγο αργότερα ο Ταρζάν εδώ του Λίμπερο με τη ζούγκλα του, ο Γιώργος Ζαγόρας, θα σκατήσει ροφιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Από Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια, Γιώργο Μελισσοκόμο και Χρήστο Πάσπα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης.